Λοιπόν, επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Μια καλημέρα και στον Δημήτρη Καραστεφανή. Καλημέρα. Εντάξει, όλα καλά. Ελπίζω. Και περαστικά να είναι που λένε. Και να καλημερίσουμε. Η Λίδα βέβαια παραμένει για να μας δώσει και το διεθνέ περιβάλλον. Τον καθάρισε, λέει, στο τελευταίο debate. Το... Έσβησε τα πάντα. Ο Ομπάμα, το Ρόμνεϊ. Έσβησε το προηγούμενο. Έτσι. Σφουγγάρι που λέει και ένα γνωστό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Μια καλημέρα και στον κύριο Ζησιμάτο από τον Εμπορικό Σύλλογο του Πειραιά, να δούμε και εκεί πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Καλημέρα, κύριε Ζησιμάτο. Και στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να μας πει για τις κινητοποιήσεις. Είναι σήμερα η μέρα πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας και υπάρχουν σε διάφορους τομείς και κινητοποιήσεις και αντίστοιχα βέβαια προβλήματα. Να δούμε και στον χώρο των μέσων μαζικής μεταφοράς που ενδιαφέρει και τον πολύ κόσμο. Ξεκινάμε λοιπόν με σένα, Άννα μου, να δώσουμε την εικόνα. Λοιπόν, καλημερίζουμε και πάλι. Πάμε. Καλημέρα και πάλι. Συλλαλητήρια διοργανώνονται σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ. Εδώ στην Αθήνα δύο είναι τα κεντρικά συλλαλητήρια, της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ στις 11 στο πεδίο του Άρεως. Το ΠΑΜΕ συγκεντρώνεται στις 10.30 στην Ομόνια και οι αριστερές οργανώσεις στις 10.30 επίσης στο Μουσείο. Ακολούθως όλα τα συνδικάτα θα πραγματοποιήσουν πορεία προς τη Βουλή. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς, καθώς έχουμε τροποποιήσεις εκεί και αρκετά προβλήματα στη μεταφορά του επιβατικού κοινού. Από αυτή την ώρα μέχρι τις 9 το κοινό έχει στη διάθεσή του μόνο το τραμ. Καθώς τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς είναι κινητοποιημένα μέχρι τις 9 και από αυτή την ώρα, από τις 8 έως τις 5 το απόγευμα, δεν κινούνται και τα ταξί. Να τα δούμε αναλυτικά. Το μετρό και ο ηλεκτρικός θα κινηθούν από τις 9 έως τη λήξη της Βάρδειας. Δύο σταθμοί του μετρό, στο Πανεπιστήμιο και στο Σύνταγμα, θα μείνουν κλειστοί από τις 9 το πρωί μέχρι νεοτέρας μετά από υπόδειξη της αστυνομίας για λόγους ασφαλείας. Τα λεωφορεία θα κινηθούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Δεν θα κινηθούν καθόλου τα τρόλεϊ, ούτε τα τρένα του ΟΣΕ, ούτε ο προαστιακός, ενώ κλειστό θα μείνει και το κομμάτι του μετρό από Δουκής Πλακεντίας έως το αεροδρόμιο. Είπαμε, δεν κινούνται τα ταξί από τις 8 έως τις 5 το απόγευμα. Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω της συμμετοχής των αυτεργατών στην απεργία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ, ενώ θα έχουμε και αναστολή και τροποποιήσεις πτήσεων λόγω της συμμετοχής στην απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με μία τρίωρη στάση εργασίας από τις 10 έως τη 1 το μεσημέρι. Για αυτό το συγκεκριμένο, επειδή εξαρτάται από ανάλογα με την εταιρεία δηλαδή και τις ρυθμίσεις που θα κάνει, καλό θα είναι οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις εταιρείες. Έτσι, για να ξέρουν οι πτήσεις τους που είναι εκείνη την ώρα, ανάμεσα στις 10 μέχρι τη 1, πού θα πάει, αν θα καταργηθεί ή αν θα πάει κάποια άλλη ώρα κτλ. Λοιπόν, ακριβώς. Να δούμε ποιοι άλλοι συμμετέχουν στην απεργία. Οι νοσοκομιακοί γιατροί από χθες πραγματοποιούν 48 ώρια απεργία. Αυτό σημαίνει για τον κόσμο ότι αν θέλει να εξυπηρετηθεί από νοσοκομεία, κέντρα υγείας και το ΕΚΑΒ, θα γίνεται μόνο με προσωπικό ασφαλείας. Εδώ έχουμε καμία, μια και το είπες, και επειδή ρωτούν πολύ από το πρωί, τα ραντεβού στο ΙΚΑ τι γίνεται, παιδιά? Πηγαίνουν άλλη μέρα. Πηγαίνουν όπως άλλη πάνετε, μέρα. Βεβαίως, τηλέφωνο λοιπόν. Και εκεί. Με το τηλέφωνο ή με παρουσία την επόμενη μέρα. Ναι, ναι. Γιατί σήμερα θα είναι κλειστά. Ναι, ωραία. Λοιπόν, επίσης συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, δικηγόροι οι οποίοι απέχουν από τα καθήκοντά τους από εχθές μέχρι και αύριο συνεχίζουν την κινητοποίηση, οι μηχανικοί, οι τραπεζοϊπάλληλοι, οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ, έμποροι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, καθώς η ΕΣΕΕ και η ΓΕΣΕΒΕ συμμετέχει στην 24ωρη απεργία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ. Μάλιστα, όπως θα μας πει και ο κύριος Ζησιμάτος σε λίγο, οι έμποροι του Πειραιά έχουν προτείνει όλοι οι συνάδελφοί τους να έχουν 24ωρη συσκότηση στα καταστήματά τους από εχθές το απόγευμα βράδυ και σήμερα όλη την ημέρα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Επίσης, οι φαρμακοποιοί της Αττικής συμμετέχουν στην απεργία. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος θα εξυπηρετείται μόνο από τα εφημερεύοντα φαρμακεία. Επίσης, συμμετέχουν οι ιδιοκτήτες των περιπτέρων. Ενώ οι δημοσιογράφοι πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 11 έως τις 3, εκτός από τους συναδέλφους που καλύπτουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Μάλιστα. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλά πω ένα φίλο, δεν είναι δουλειά, παιδιά, των δημοσιογράφων. Του οποιοδήποτε. Μπορεί να εκφράζουν μια γνώμη, αν θέλει, μέσα στο ευρύτερο δημόσιο διάλογο. Αλλά δεν είναι δουλειά του δημοσιογραφικού κόσμου να προτείνει λύσεις στα προβλήματα της χώρας. Αυτά είναι δουλειά των πολιτικών, των κομμάτων, των πολιτικών τους εκπροσώπων κτλ. Να προτείνουν τις λύσεις. Δικιά μας δουλειά είναι να τις παρουσιάσουμε. Το να πεις μια γνώμη, μπορείς να την πεις. Όχι, άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Δικιά μας δουλειά είναι να τους φέρνουμε εδώ, γι' αυτό και αργότερα θα είναι μαζί μας και ο κύριος Δραγασάκης, να συζητήσουμε μαζί του και την άλλη οπτική και ευρύτερα την κατάσταση, αλλά και την άλλη. Να παρουσιάζουν όλες τις απόψεις, όλες τις θέσεις, όλες τις προτάσεις. Και ο πολίτης να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα, να κάνει τις δικές του επιλογές κτλ. Δεν είναι δουλειά του δημοσιογράφου να σας πω, δεν είναι πολιτικός. Δεν ψηφίζεται για να εκλέγεται και για να εφαρμόζει λύσεις. Ψηφίζουμε εκπροσώπους
για να επιλέγοντας τις πολιτικές τους προτάσεις, για να εφαρμόζουν και τους κρίνουμε μετά. Εφάρμοσαν, πέτυχαν, ήταν σωστό, ήταν λάθος. Βέβαια το κάνουν κάποιοι συνάδελφοι. Κοίταξε, ο κόσμος δεν έχει μπερδευτεί τυχαία. Όχι, δεν έχει καθόλου. Υπάρχουν συνάδελφοι και αρκετοί μάλιστα, ναι, και τηλεαστέρες, οι οποίοι λένε μετά από παρέμβαση δική μας δόθηκε το επίδομα τάκι τάδε εκεί. Καλά, η σύνταξη αλλού κτλ. Είναι παιδιά, μία από τις γελοιότητες που οδήγησαν τα πράγματα μέχρι εδώ. Έτσι. Και έχει μπερδευτεί λίγο το σύστημα. Και ο κόσμος επίσης έχει βγάλει συμπεράσματα. Πώς να πω. Διάφορα. Αντίστοιχα που λέμε. Αντίστοιχα. Καλά λέει ένας φίλος εδώ. Ρε παιδιά, λέει, οι μηχανικοί από τι ακριβώς απεργούν? Διότι δεν έχει δουλειά. Τι απεργήσουμε, σου λέει τίποτα. Μη δεν είσαι πλήρη. Αλήθεια. Πάμε στον Πειραιά, στον κύριο Ζησιμάτο λοιπόν. Να μιλήσουμε λίγο και μαζί του. Να μας πει και για τις σκέψεις και για την κατάσταση που υπάρχει, κύριε Ζησιμάτο, στον Πειραιά, που υποτίθεται ότι είναι και ένα από τα πιο έτσι, εμπορικά σημεία της χώρας. Είναι και το λιμάνι. Θα έπρεπε να είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα. Αλλά δεν είναι, φοβάμαι. Καλημέρα και πάλι. Ξέρετε, εδώ στον Πειραιά ζούμε πραγματικά μια ισοπεδωτική καταστροφή. Έχουμε ήδη το 30% μονίμως κλειστά. Σήμερα κλείνουμε μια μέρα να προλάβουμε να δώσουμε ένα μήνυμα πριν κλείσουν και τα υπόλοιπα καταστήματα. Ξέρετε, μετρήσαμε στην τελευταία μας έρευνα 474 καταστήματα κλειστά στο κέντρο της πόλης. Σε αυτό σύνολο είναι μια καταστροφή για την τοπική 474. Οικονομία. Το σύνολο. Ναι, το σύνολο είναι περίπου 3.500 στον Πειραιά και στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ μεγάλα ποσοστά ανεργίας. Η πόλη ίσως να μην καταφέρει να ορθοποδήσει. Πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα ότι τουλάχιστον χρειαζόμαστε μέτρα τα οποία θα κρατήσουν τις επιχειρήσεις μέσα στην κρίση ζωντανές. Επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι το 2009 ήταν συνεπείς. Επιχειρήσεις οι οποίες προωθούνται, κύριε Ζησιμάτο, σας βοηθάνε να κρατήσετε τις επιχειρήσεις ζωντανές? Θα κλείσουν περισσότερες επιχειρήσεις? Τι εκτιμάτε? Ζούμε συνέχεια καταστάσεις ηφαισιακές. Δηλαδή θεωρούμε ότι μεθοδευμένα και συντονισμένα αποψηλώνουμε την αγορά από τις ελληνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που υπήρχαν μέχρι σήμερα, να αφήσουν ένα τοπίο έρημο και ελεύθερο προς επιχειρήσεις εισαγόμενες προφανώς, οι οποίες εισάγουν και ρευστότητα και εμπορεύματα για να έρθουν να γεμίσουν το τοπίο, να γίνει μια ανακατάταξη της εμπορικής πίτας, ας το πούμε έτσι, της αγοράς, προς όφελος κάποιων πολυεθνικών ή κάποιων εισαγόμενων επιχειρήσεων. Η ελληνική επιχείρηση με αυτά τα δεδομένα δεν έχει αύριο. Και αυτό είναι κρίμα, γιατί πολλά χρόνια έχουμε προσφέρει στην ελληνική οικονομία. Έχουμε δώσει θέσεις δουλειάς. Αυτή τη στιγμή μας δίνεται καμία ευκαιρία, δεν παίρνονται μέτρα καθόλου, τουλάχιστον να κρατηθούν οι υγιείς επιχειρήσεις ζωντανές. Και αυτό είναι η μεγάλη μας διαμαρτυρία και σήμερα. Και απέναντι σε αυτή την πρόταση, την πολιτική που λέει ότι πώς, εγώ σου προσφέρω, βάλτε την έκφραση εισαγωγικά, εσένα που είσαι επιχειρηματίας, επαγγελματίας, που έχεις το μαγαζί σου ή τη μικροεπιχείρησή σου κτλ., σου προσφέρω τη δυνατότητα να αντιλειτουργείς με μεγαλύτερη ευκολία γιατί μειώνω τους μισθούς ή γιατί αλλάζω τις εργασιακές σχέσεις. Ή γιατί σου κάνω πιο εύκολο να διώξεις. Ναι. Τι έχετε να πείτε? Το πρόβλημα δεν ήταν οι μισθοί στην Ελλάδα. Το πρόβλημά μας δεν ήταν οι μισθοί στην Ελλάδα. Οι μισθοί προσφέρουν και πελάτες. Όταν έχουμε μισθούς ανθρωπινούς, έχουμε και καταναλωτές. Αυτή τη στιγμή δεν θα έχουμε καταναλωτές. Διότι αν λάβουμε υπόψη μας την υπερβολική και παράλογη φορολόγηση που πέφτει επί δικαίων και αδίκων, διότι αυτοί που είχαν τα λεφτά δεν τα έχουν πια στην Ελλάδα και το γνωρίζουμε, είναι έξω. Άρα λοιπόν εδώ οι εργαζόμενοι, οι οποίοι αυτοί ήταν οι καταναλωτές, δεν έχουν πια να προσφέρουν κάτι, δεν μπορούν να καταναλώσουν πέρα από το να ζήσουν. Άρα λοιπόν δεν μας προσφέρει τίποτα. Αυτό που θέλαμε ήταν μια υγιή αγορά, μια υγιή κοινωνία. Η υγιής κοινωνία δεν υπάρχει πια. Και αυτό δεν υπάρχει με ευθύνη των εμπόρων και των καταναλωτών. Υπάρχει μέσα από μια πολύ στραβή και λάθος πολιτική κάποιων ανθρώπων που μάλλον δεν κάναν καλά λογαριασμούς. Και αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε εδώ και καιρό να φροντίσουν να έχουν τον τόπο υγιή. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζησιμάτο. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα στον Πειραιά. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Καραστεφάνη να δούμε και τα μέτρα που θα έχουμε σήμερα, Δημήτρη, εκεί. Πάλι τα ίδια με την προηγούμενη φορά θα είναι? Τα μέτρα θα είναι περίπου τα ίδια. Περίπου 4 με 5.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται στο δρόμο και πάρα πολύ της ασφάλειας. Θα δείτε σιγά σιγά ότι θα μπουν τα κάγκελα, θα μπουν και οι φράχτες, χωρίς να είναι η κυρία Μέρκελ εδώ, ακριβώς. Θεωρούν ότι θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος σήμερα και αυτό φαίνεται και από τους εργαζόμενους, ακόμα και από τους εμπόρους. Θα κατέβει πάρα πολλοί κόσμος. Υπάρχει κλίμα, λες, Δεν ξέρω αν υπάρχει κλίμα, τι κλίμα έχει δημιουργηθεί, αλλά θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ περισσότερος κόσμος και από αυτόν που συγκεντρώθηκε τότε που είχε έρθει η κυρία Μέρκελ στην Ελλάδα.
Θα είναι ένα κέντρο αποκλεισμένο, απ' άκρη σ' άκρη, δηλαδή όλοι οι δρόμοι που θα οδηγούν στο Σύνταγμα θα είναι αποκλεισμένοι από το Χίλτον, από τους στήλους Ολυμπίου Διός και από την Ομόνια. Το γνωστό, ναι. Και αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι από νωρίς το πρωί τα παιδιά που βρίσκονται στην Αθήνα θα παρατηρούν πάρα πολλές δυνάμεις της αστυνομίας. Προσαγωγές και τα λοιπά, κανονικά. Θα γίνονται προληπτικές προσαγωγές, αν και η σταθμή του μετρό είναι πολύ μακριά από το κέντρο που θα λειτουργούν. Και έτσι νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο πολύ προληπτική έλεγχη. Θα υπάρχουν ομάδες συλλήψεων σίγουρα σε πάρα πολλά σημεία. Σε πάρα πολλά σημεία. Ειδικές ομάδες. Είδα μια αυξημένη, χτες το βράδυ, είδα μια αυξημένη δραστηριότητα της αστυνομίας σε ελέγχους, μηχανάκια, ξέρεις. Ναι. Πολύ. Σταματούσαν δηλαδή. Συνήθιση υποπτή. Ναι. Ναι. Μαξιδιάκη, μακρύ μαλλί. Είπαμε, παιδί μου, η εικόνα είναι αυτή, ξέρεις. Έχεις δει κανέναν να το σταματάνε με τη γραβάτα και το μονόπετρο? Πάντως, αν παρατηρήσατε στις προηγούμενες συλλήψεις... Είναι λίγο προθυνακρότητα. Στις προηγούμενες συλλήψεις που είχαμε δεν υπήρχαν ούτε σακιδιάκια ούτε μακριά μαλλιά. Υπήρχαν παιδιά τα οποία συμμετείχαν στα επεισόδια. Απλώς συμμετείχαν στα επεισόδια. Δεν υπήρχαν αυτοί οι υποπτήρες. Και πρωθυπουργούς βγάλαμε και τις κουκούλες, λέει, ορίστε, τι θέλετε. Προφανές, εγώ δεν θέλω να πω σε ένα φινό, προφανές, παιδιά, ότι το παραγωγικό μοντέλο που στηρίζονται στην κατανάλωση από μόνο του δεν... Ότι έχει καταρρεύσει, έτσι, ότι δεν έδινε απάντηση στην οικονομική, υγιή οικονομική λειτουργία μιας χώρας. Και καλά λέει, ας πούμε, κάτι, για να καταναλώνουμε κάποιος πρέπει να παράγει κάτι πρώτα. Από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε. Σωστά. Δημήτρη, λοιπόν, άλλες ειδήσεις. Άλλο, λοιπόν, κάτι άλλο από το χώρο σου. Θα ξεκινήσουμε με την οργή της φύσης που γνώρισαν οι κάτοικοι της Πρέβεζας, καθώς είχαμε καταιγίδες, θα δούμε και στο βίντεο που κυκλοφορεί από ιστοσελίδα της Πρέβεζας, από το Πάμε Πρέβεζα, τις ζημιές που ακολούθησαν μετά την καταιγίδα, τη σφοδρή βροχόπτωση και τους δυνατούς ανέμους. Είναι ένα σημείο, το παραλιακό σημείο της περιοχής, όπου εκεί ξεριζώθηκαν δέντρα, έπρεπε από την περιφέρεια και την ομαρχία πήγαν άμεσα μηχανήματα για να ανοίξουν τους δρόμους. Έσπασαν πάρα πολλά, έφυγαν πολλές στέγες σπιτιών, διαφημιστικές πινακίδες, ξεριζώθηκαν δέντρα, δημιούργησε ζημιές. Αυτό είναι μόνο στο παραλιακό κομμάτι, γιατί είχαμε και σε επαρχιακό δίκτυο προβλήματα, αλλά και σε χωριά της περιοχής. Λοιπόν, είχαμε μια πολύ επεισοδιακή κατάσχεση εκρηκτικών όπλων και ναρκωτικών στα Χανιά. Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πήγαν σε ένα σημείο που βρίσκεται ένα 45χρονος με έναν Βούλγαρο εργάτη, προκειμένου να κάνουν ελέγχους. Υπήρχε στεναρή αντίσταση των δύο συλληφθέντων, με αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν τρεις αστυνομικοί, ευτυχώς ελαφρά, ενώ ακούστε τι βρέθηκαν επάνω τους. 8.000 φυσίγκια. 199 πυροκροτητές, αυτοσχέδιος, εμπριστικός και εκρηκτικός μηχανισμός, 8,5 κιλά ζελατινοδυναμίτιδας και αμμονιοδυναμίτιδας. Τι ήταν, απλή κακοποίηση ήταν αυτή, ήταν τίποτα άλλο? Αυτό ψάχνουμε τώρα οι αστυνομικοί. Εντοπίστηκαν χειροβομβίδες και πυροκροτητές και εκρηκτικούς μηχανισμούς. 444 μέτρα βραδύκαυστο φυτίλι. Πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Και από αυτή την Έλληνας και Βούλγαρος ήταν αυτή. Έλληνας και Βούλγαρος, μάλιστα. Και να κλείσουμε με μια νεαρή γυναίκα η οποία συνελήφθη με 82 κιλά χασίς. Προσωπική χρήση, φαντάζομαι. Αυτό ήταν για προσωπική, πραγματικά για προσωπική χρήση. Σε βάθος δεκαετιών. Εντοπίστηκε και μετά από έλεγχο εντοπίστηκαν σε καλά κρυμμένα σημεία του αυτοκινήτου της 82 κιλά χασίς. Αν μου επιτρέπετε να κλείσω με κάτι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γιατρούς του Αγλαία Κυριακού και τους νοσηλευτές από τον πρώτο νοσηλευτή ως τον τελευταίο γιατρό που βοήθησαν το δικό μου παιδί, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά, γιατί οι άνθρωποι αυτοί κάνουν μικρά θαύματα. Μιλάμε για εφημερίες όπου είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Μιλάμε για προσωπικό ασφαλείας που θα έπρεπε να είναι. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, είτε στην εφημερία είτε καθημερινά. Στην κανονική βάρδια. Μία-μία πηγαίνει με το άλλο νοσοκομείο. Για να φέρει το θέμα ο Δημήτρης, θέλω να το πω, γιατί το έλεγε ένας φίλος, λέει, πες το, αξίζει, για να δείξουμε ότι μπορούμε, που λένε. Μόνο νοσοκομείο Ζακύνθου. Εμφανίστηκε άνθρωπος με πρόβλημα, ανέβρεσμα αορτής. Μεταφέρθηκε με ενέργειες του γιατρού, ο οποίος το διέγνωσε σωστά, το αντιμετώπισε την ώρα που έπρεπε κτλ. Μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ άμεσα στην Αθήνα και σε 5 μέρες ο άνθρωπος ήταν σπίτι του. Όταν δηλαδή δουλεύει, ας πούμε, όλη η σειρά και μπορούμε και θέλουμε, μπορεί.
να το πετύχει. Αλλιώς μπορεί να έχει πεθάνει, ας πούμε. Μα νομίζω ότι όποιος έχει... για τον γιατρό και για την όλη διαδικασία. Νομίζω ότι όποιος έχει βρεθεί σε δημόσιο νοσοκομείο έχει καταλάβει ότι το πρόβλημα του συστήματος υγείας δεν είναι οι άνθρωποι που το απαρτίζουν, τουλάχιστον στη συντριπτική του πλειοψηφία. Που υπερβαίνουν τις δυνατότητες που έχουν και ανθρωπίνουν. Δεν μπορεί όμως ένα σύστημα, παιδιά, να στηρίζεται στον πατριωτισμό ορισμένων και στην υπέρβαση. Δεν γίνεται να στηρίζεται και ένα σύστημα. Πράγματι έχει δίκιο ο Δημήτρης. Δίνουν μεγάλη μάχη οι γιατροί και πολλοί νοσηλευτές. Και μιλάμε για πολλά περιστατικά. Δεν μιλάμε για μικρά περιστατικά. Μιλάμε για βαριά περιστατικά. Αλήθεια, ένα. Σα ευχαριστούμε, Δημήτρη, για εσένα. Να είστε καλά, να είναι καλά περαστικά όλα. Όλα. Λοιπόν, πάμε στη σημερινή ημέρα που η καρδιά μου εξελίξεων. Δεν έχει να κάνει νοσοκομείο. Όχι, δεν θα πω εγώ για νοσοκομείο. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο Δημήτρης από προηγούμενες εμπειρίες. Ακριβώς. Λοιπόν, η καρδιά των εξελίξεων σήμερα χτυπά στις Βρυξέλλες. Το απόγευμα ξεκινάει η Σύνοδος Κορυφής. Μια σύνοδος που νομίζω θα έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον στο παρασκήνιο από ότι στο προσκήνιο. Αν διαβάσετε και την πρόσκληση του κυρίου Ρομπάη προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, που είναι η επίσημη ατζέντα της Συνόδου, ουσιαστικά τα μεγάλα θέματα που σιάζουν, με εξαίρεση ίσως τα επόμενα βήματα για την Τραπεζική Ένωση, στην οποία ευελπιστούν κάποιοι κάποτε να φτάσει η Ένωση και να αποτελέσει κομμάτι της λύσης της Ευρωκρίσης. Λοιπόν, η ίδια η Κομισιόν δηλώνει ότι δεν αναμένει εξελίξεις για την Ελλάδα και την Ισπανία, και γι' αυτό λέμε ότι σε αυτά τα θέματα ό,τι υπάρξει θα υπάρξει παρασκηνιακά και εκεί θα είναι το μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη διαπραγμάτευση, αν τελικά γίνει. Σε ό,τι αφορά στο κλίμα που δημιουργούν οι ίδιοι ηγέτες, ο Φρανσουά Ολάντ, για παράδειγμα, είπε ότι αυτό που περιμένει είναι περισσότερες προσπάθειες για την ανάπτυξη. Στο ίδιο μοτίβο με το οποίο τοποθετείται όλο αυτό το διάστημα, ζήτησε να έχουν την ευκαιρία οι χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα να δώσουν όθηση στην εσωτερική ζήτηση, ακούστε πώς, με αυξήσεις μισθών και μειώσεις στη φορολογία. Μάλιστα. Κάτι δεν έχει μάθει ο κύριος Ολάντ για τα όσα συμβαίνουν στις χώρες που έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, νομίζω υπήρχε έκκληση και από τον κύριο Ραχώη να δοθεί, τέλος πάντων, να γίνουν βήματα για να βρεθούμε όσο το δυνατόν νωρίτερα κοντά στην έξοδο από την κρίση. Νομίζω το πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που σήμερα οι Financial Times γράφουν. Είναι ένα αποκλειστικό έγγραφο από την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με το οποίο όλα όσα συζητούνται, όλο το σχέδιο που υπάρχει για αυτή την περιβόητη Τραπεζική Ένωση, έχει πρόβλημα. Θεωρείται παράνομο, λέει η νομική υπηρεσία, ότι υπερβαίνει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε καταλαβαίνετε ότι πάμε πολύ πίσω σε όλα όσα συζητούμε. Πάντως, η Ισπανία, να σας πω ότι χθες κατάφερε να αποσπάσει από τις αγορές το χαμηλότερο επιτόκιο των τελευταίων μηνών, από τον Απρίλιο. Έπεσε περίπου στο 5,6% το επιτόκιο δανεισμού της. Ωστόσο, πολλοί πιστεύουν ότι ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα αποφύγει το μηχανισμό. Και για το κλίμα που δημιουργείται, επειδή σήμερα έχουμε τη γενική απεργία στην Ελλάδα που κάνει ούτως ή άλλως το γύρο του κόσμου, υπάρχουν και δημοσιεύματα και ρεπορτάζ. Να δούμε και τις εικόνες από την Πορτογαλία. Είναι από την Τρίτη, είναι όταν κατατέθηκε ο προϋπολογισμός. Ένας προϋπολογισμός που αυξάνει τη μέση φορολογία από το 9,8% στο 13,2%, έκτακτη εισφορά 4% για όλους. Όλα αυτά θα στοιχήσουν στους εργαζόμενους 2 με 3 μισθούς ετησίως, όπως εκτιμάται. Από εκεί και πέρα, 12.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν την πόρτα εξόδου από το δημόσιο, όπου τα όρια συνταξιοδότησης και εκεί αυξάνονται από τα 63 στα 65 έτη. 7 στους 10 Πορτογάλους δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται πλέον την κυβέρνηση Κοέλιο, που έχριζε τις εμπιστοσύνες τους μέχρι πριν από λίγο καιρό, να σας θυμίσω. Σε αυτό το περιβάλλον γίνεται η Σύνοδος Κορυφής, ακριβώς, με παράλληλες ιστορίες πάρα πολύ όμοιες μεταξύ τους. Αυτά έχουν να αντιμετωπίσουν απόψε οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Τώρα, για να πάμε και λίγο στο μεγάλο debate που είχαμε και λόγω της απεργίας δεν το είδαμε. Ο Ομπάμα εναντίον Ρόμνεϊ για δεύτερη φορά. Ο Μπαράκ Ομπάμα, λένε οι αναλυτές, όχι απλά πήρε το αίμα του πίσω και πήρε τη ρεβάνς, αλλά έσβησε, ήταν η φράση που χρησιμοποίησαν την προηγούμενη κακή του εμφάνιση. Το μεγάλο debate, η μεγάλη κόντρα έγινε για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής αυτή τη φορά. Όλες οι δημοσκοπήσεις μετά έδειξαν ότι ο Ομπάμα κέρδισε, αν και κάποιες έδειξαν μικρότερη ψαλίδα από ό,τι στο πρώτο debate. Παρ' όλα αυτά, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η κούρσα είναι πολύ στενή, είναι πολύ οριακή και μάλλον θα εξακολουθήσει να είναι thriller μέχρι το τέλος. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημερίζουμε. Δεν ασχολούμαστε με τους ψεκασμούς, γιατί μας ψεκάζουν. Βέβαια. Και όταν μας ψεκάζουν, δεν θα αφήνουν να ασχοληθούν όλοι, γιατί συνεχίζουμε με τα κρίσιμα ζητήματα. Ισχύουν οι ψεκασμοί. Πάμε, Σίλβια Κλιμάκη, να μας ενημερώσει για τις άλλες ειδήσεις. Τώρα, εκτός των ψεκασμένων, εννοούμε. Και σε λίγα λεπτά, ο Γιάννης Αδραγασάκης θα είναι εδώ κοντά μας με τον Βασίλη τον Ζήρα για να συζητήσουμε όλο το πακέτο και να ακούσουμε και την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει και τι προτείνει. Την αντιπρόταση. Πάμε, Σίλβια. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις τελευταίες εξελίξεις. Σε απεργιακό κλειό σήμερα η χώρα, λόγω της γενικής απεργίας για ΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ, συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 στο πεδίο του Άρεως. Στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι σε μετρό, ΙΣΑΠ και μπλε λεωφορεία.
Κανονικά λειτουργεί το τραμ. Ακινητοποιημένα θα παραμένουν ταξί από τις 8 το πρωί στις 5 το απόγευμα. Δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας θα παραμένουν τα πλοία. Στάση εργασίας και ελεγκτές εν αερίας κυκλοφορίας 10 με 1. Κλειστά τα περίπτερα και τα εμπορικά καταστήματα. Σε 48 ώρια απεργία προχώρησαν από χθες νοσοκομιακοί γιατροί, ενώ ως και την Παρασκευή θα απέχουν από τα καθήκοντά τους οι δικηγόροι. Συμφωνήσαμε στον πυρήνα το μέτρο με την κυβέρνηση, λέει σε ανακοινωθέν τη Τρόικα, ενώ χαρακτηρίζει περιεκτικές και παραγωγικές τις διαβουλεύσεις με τις ελληνικές αρχές. Αισιόδοξος ότι θα λάβει η Ελλάδα την επόμενη δόση σύντομα, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Κατηγορηματικά αντίθετο στις αξιώσεις της Τρόικας για τα εργασιακά, εμφανίστηκε την Τρίτη ο Φώτης Κουβέλης. Η Τρόικα παίζει με τη φωτιά, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο την Ελλάδα όσο και την Ευρωζώνη, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος. Παραμένουν πολύ καλές οι σχέσεις των κυβερνητικών εταίρων, διευκρινίζει το Μέγαρο Μαξίμου μετά τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών την Τρίτη. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός. Παρά τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρόκειται να καταλήξει σε αποφάσεις ούτε για την Ελλάδα, διευκρινίζει το Βερολίνο. Έκκληση στην Ευρώπη να προχωρήσει γρήγορα στη σύναψη συμφωνίας για τη δημιουργία τραπεζικής ένωσης και να στηρίξει τις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που αναλαμβάνουν οι χώρες, απίφθινε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι. 28.000 είναι οι μέχρι στιγμής αγνοούμενοι στη Συρία, σύμφωνα με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν συνεχιστεί η πολιτική Ομπάμα, κινδυνεύουμε να γίνουμε Ελλάδα, δήλωσε ο Μιτ Ρόμνι στη δεύτερη τηλεμαχία με τον Μπαράκ Ομπάμα, που πραγματοποιήθηκε εν ώψη των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Η Ελλάδα έφυγε νικήτρια από τη Σλοβακία την Τρίτη με 1-0, χάρη στο τέρμα του Δημήτρη Σαλπιγκίδη στο 63ο λεπτό στον αγώνα του 7ου ομίλου για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Ελλάδα και Βοσνία βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του 7ου ομίλου με 10 βαθμούς. Καλησπέρα, Σίλβια. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα και τον Βασίλη Τοζήρα. Γεια σα, Βασίλη. Και τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Σκεφτόμαστε να τον καλημερίσω αντιπρόεδρο της Βουλής με το θεσμικό του τίτλο. Ναι, ναι. Καλώς ήρθατε, κύριε Δραγασάκη. Καλημέρα, κύριε Δραγασάκη. Να συζητήσουμε μαζί και την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται από τις επιλογές της κυβέρνησης, την αντιπρόταση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και τις ευρύτερες προοπτικές δηλαδή. Είμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο τώρα. Νομίζω, ναι. Έτσι κι αλλιώς. Πάμε πριν από αυτά όμως, επειδή ζήτησε να παρέμβει στην εκπομπή μας ο κύριος Θανάσης Νάκος, ο αντιπρόεδρος. Ο άλλος αντιπρόεδρος της Βουλής. Για τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα για μια λίστα που κυκλοφορεί από υπολογιστή σε υπολογιστή, με ονόματα πολιτικών και δίπλα ποσά και τραπεζικά ιδρύματα. Ποσά που υποτίθεται έχουν βγάλει στο εξωτερικό οι πολιτικοί αυτοί. Που είναι δεκάδες ονόματα. Εδώ είναι η λίστα, αλλά τι νόημα έχει. Θα μας τα πει ο κύριος Νάκος. Ελάτε, κύριε Νάκο, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Οικονομού. Είναι πραγματική πρώτα απ' όλα λίστα. Ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί λίστα... σας έχει και εσάς μέσα από ό,τι είδα. Όλους μας έχει. Από όλους, ναι, σχεδόν όλους. Σχεδόν όλους. Σχεδόν. Κάποιους τους αφήρεσε με επιλογή. Δεν ξέρω γιατί. Η λίστα αυτή λοιπόν όταν έφτασε στα χέρια μας. Την έδωσα στην υπηρεσία και διαπιστώσαμε ότι... Έφτασε στα χέρια σας από πού? Από ένα email. Από ένα email. Το... όπως έχει φτάσει. Μάλιστα, ωραία. Να. Πήρα λοιπόν και ζήτησα από την υπηρεσία να δούμε τι είναι αυτά. Να. Και αποδείχθηκε τι είναι. Είναι οι καταθέσεις που έχουν δηλώσει ένα τραπεζικό ίδρυμα με τα αντίστοιχα εξτρέ. Μπράβο. 36 του 2009. Στα πόθεν έσχες. Μάλιστα, ποσά τα οποία έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Άρα είναι πραγματικά τα ποσά. Πραγματικά είναι. Το θέμα αυτό είναι ότι λέω. Βγήκαν έξω. Άλλο, ναι, όχι, δεν λέει. Λέει, μένει ο τίτλος τα λεφτά που βγήκαν έξω, αλλά δίπλα από το κάθε όνομα έχει είναι το ποσό καταθέσεις... και το τραπεζικό ίδρυμα. Μάλιστα, το ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα. Βεβαίως. Είναι οι καταθέσεις που έχει κάθε ένας. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτές οι οποίες έχουν. Άρα η λίστα δηλωθεί... είναι πραγματική υπό την έννοια ότι είναι τα χρήματα που έχουν στις τράπεζες εδώ οι άνθρωποι και όχι αυτά που έβγαλαν έξω. Βεβαίως. Αυτά τα χρήματα δεν βγήκαν έξω. Μάλιστα. 36 του 2010. Εσείς δεν το ξέρουμε αν βγήκαν έξω. Μπορεί να βγήκαν κάποια από αυτά. 36 του 2010, κύριε Οικονόμου, ήταν οι καταθέσεις των βουλευτών από το πόθεν έσχες στα διάφορα τραπεζικά ιδρύματα. Σωστά. Από εκεί και πέρα. Η επέκταση ότι αυτά βγήκαν έξω ή δεν βγήκανε είναι αυθαίρετη, είναι εκ του πονηρού και είναι βεβαίως για τη δημιουργία εντυπώσεων. Σύμφωνα, αλλά εσείς δεν μπορείτε να βάλετε το χέρι σας στο Ευαγγέλιο ότι δεν βγήκαν έξω κάποια από αυτά. Επειδή έχει ολοκληρωθεί και ο έλεγχος του 2010 και επειδή έχει γίνει και έλεγχος ποια χρήματα έχουν βγει έξω και έχει δοθεί η κατάσταση, μπορώ να βάλω το χέρι μου ότι τουλάχιστον μέχρι το 2010 από αυτά τα χρήματα δεν βγήκε τίποτα έξω. Α, μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Βεβαίως, όλα πέρα, αυτά, κύριε Νάκο, αφορούν σε καταθέσεις, δηλαδή στη δήλωση χρημάτων
που βρίσκονται σε καταθέσεις του λογαριασμού των πολιτικών προσώπων στο εσωτερικό. Ναι. Δεν γνωρίζουμε όμως αν η προέλευση των χρημάτων. Δεν γνωρίζουμε, διότι αυτά είναι μετά από έλεγχο, ναι, και αυτά τα χρήματα δικαιολογούνται κανονικότατα από τα εισοδήματα, από την εκποίηση τυχών περιουσιακών στοιχείων, από δωρεές, από κληρονομιές, από ό,τι είναι. Αυτά, ναι, έχουν ελεγχθεί, έχουν βρεθεί ότι είναι εντάξει και δικαιολογείται. Με την άλλη τη λίστα το τρέχετε το θέμα να έρθει η λίστα Λαγκάρντ από το εξωτερικό. Με απόφαση που πήρε η διάσκεψη των Προέδρων, το ανώτατο όργανο, εστάλει επιστολή στον κύριο Τέντε σήμερα το πρωί, η οποία του ζητά να μας δοθεί και η λίστα Λαγκάρντ και οι ελεγχόμενοι από το ΣΔΟΕ, γιατί πρέπει να τελειώσει πια όλη αυτή η ιστορία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρανάκο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Τι γίνονται αυτές τις ιστορίες τώρα, κύριε Δραγασάκη, για να ξεκινήσουμε από αυτό, κυρία Δοθήσης που λένε. Ο πολίτης μένει άναυδος παρακολουθώντας ένα παιχνίδι και στο προσκήνιο αλλά και στο παρασκήνιο που περιλαμβάνει λίστες πολιτικών, λίστες οικονομικών παραγόντων, λίστες των 32, των 36, των 1991, των 54.000, των 15.000, ποσά κτλ. Και ταυτόχρονα αποτέλεσμα δεν βλέπει. Ναι, είναι επικίνδυνο, διότι αυτό που βγαίνει όλοι φταίνε. Όλοι είναι ένοχοι κλπ. Άρα, πρώτον, σε όλες τις λίστες όπου υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα να δοθούν στη Βουλή. Τα άλλα πρόσωπα να ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές. Και στη δημοσιότητα. Προφανώς, γιατί να κρυφτεί κάτι. Γιατί απλώς, μπορεί να μην είναι κατά ανάγκη παράνομο, ναι, το ξέρουμε αυτό. Με αυτό ακριβώς είναι. Το να έχει κανείς τα λεφτά του έξω δεν είναι παράνομο μέσα στο σύστημα που ισχύει. Αλλά πρέπει, ακριβώς γι' αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει και όλο αυτό το μυστήριο. Όμως πρέπει να υπάρξει έλεγχος κατά πόσον τα χρήματα που βγήκαν έξω έχουν υποστεί τη φορολογική αυτή κλπ. Φορολογικό έλεγχο κτλ. Τώρα λοιπόν έχουμε μία λίστα με Λαγκάρντ που αφορά μία τράπεζα, μία χώρα, Ελβετία. Ναι. Έτσι, έτσι. Για να ξέρουμε λέει, γιατί μιλάμε. Περίπου 2.000 άτομα, ναι, μία τράπεζα, μία χώρα. Εδώ είναι τεράστιες οι ευθύνες για την απόκρυψη της λίστας. Κ. Βενιζέλου λέτε. Όλων. Δεύτερον, έχουμε μία λίστα από 54.000 άτομα. Που είναι έγκυρη διότι την κατήρτισε η Τράπεζα της Ελλάδας και έχει όσους έχουν κάνει, έχουν ευάσματα πάνω από 100.000 ευρώ. Και εκεί αν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα να δοθούν. Τα άλλα να τα ερευνά ήδη η αρμόδια υπηρεσία. Το τρίτο, αυτά είναι, πώς να πούμε, τα επεισόδια. Ναι, ναι, ναι. Πίσω από αυτό τι υπάρχει. Όταν δεν έχουν περιουσιολόγιο. Τι θα πει περιουσιολόγιο. Δραγασάκης Ιωάννης, αυτή είναι η ταυτότητά μου. Αυτά είναι τα περιουσιακά μου στοιχεία, αυτά έχω. Αυτές είναι οι καταθέσεις. Ναι, τα έχω Ελλάδα, τα έχω εξωτερικό. Πληρώνω τους φόρους μου είτε εδώ είτε εκεί και με διακρατικές συμφωνίες. Και εμένα κουμπί ανά πάση στιγμή δεν ξέρεις τι γίνεται. Άρα, να τελειώνουμε αυτές τις λίστες. Καταγραφή για όλους. Και εντός μηνός, επειδή η κυβέρνηση το είχε με κάποιο τρόπο στις προγραμματικές δηλώσεις, να φέρει προϊσιολόγιο στη Βουλή. Διαφορετικά θα φέρουμε εμείς τη δική μας πρόταση, την οποία θα ετοιμάσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να έχουμε όλο τον χρόνο μπροστά, να συζητήσουμε με τον κύριο Δρασάκη το σύνολο των θεμάτων. Βεβαίως. Και των οικονομικών με την στενή έννοια. Δεν υπάρχουν στενή. Δεν υπάρχει στενή. Πολιτικά είναι τα θέματα και τα ευρύτερα πολιτικά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ λοιπόν να δούμε πού βρισκόμαστε πρώτα και από εκεί να ξεκινήσουμε κιόλας και τη συζήτηση με τον κύριο Δραγασάκη. Βασίλη, πού βρισκόμαστε. Γιατί βγήκε ένα κλίμα και από την κυβέρνηση και από την Τρόικα ότι στα βασικά, ρε παιδί, έχουμε συμφωνήσει, έχουν μείνει δύο θέματα τα οποία είναι μεγάλα, το εργασιακό και τα... Είναι αυτά που είχαμε, έτσι, και τα εργασία που είχαμε. Υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι το... Αυτά που λέμε τα μέτρα του μνημονίου, εν πάση περιπτώσει, διαρθρωτικά και δημοσιονομικά. Ως σε αυτό το σκέλος έχουν κλείσει λίγο πολύ τα δημοσιονομικά, δηλαδή κάτι ψηλοπράγματα υπάρχουν σε ό,τι αφορά την τεχνική τους επεξεργασία, εννοώ, γιατί είδαμε άλλαξαν τα σενάρια για τα φορολογικά κτλ. Και όλα αυτά πρέπει να γίνει μια τεχνική δουλειά, να μετρηθούν κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θεωρείται σημαντικό πρόβλημα. Επί του πολιτικού έχουμε. Ναι. Στα διαρθρωτικά υπάρχει ανοιχτό ακόμη το θέμα των εργασιακών σχέσεων, των αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις. Ναι.
και διάφορα άλλα μικρότερα σε ό,τι αφορά τις διατυπώσεις, όχι μικρότερη σημασία, αλλά μικρότερα προβλήματα. Ναι. Θεωρούν ότι θα βρεθούν εκεί πέρα λύσεις, ας πούμε, που αφορά τις διατυπώσεις, ό,τι αφορά τους δικηγόρους, φαρμακοποιούς κτλ. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο κομμάτι, στοιχείο της διαπραγμάτευσης, και το οποίο δεν γίνεται πια σε επίπεδο ελληνικής κυβέρνησης και τρόικας, αλλά σε πολιτικό επίπεδο, ελληνικής κυβέρνησης με τους δανειστές. Και αυτό έχει να κάνει με την επιπλέον χρηματοδότηση που απαιτείται και με την βιωσιμότητα του χρέους. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα δύο θέματα είναι ορθάνυχτα. Και ένα άλλο. Δεν τα λες και μικρά εξίσου... πάντα τα θέματα. Καθόλου όχι, μικρά. Δεν είναι καθόλου μικρά. Είναι πολύ σοβαρά και έχει να κάνει με. Και έχει, εκεί πέρα απαιτούνται πια πολιτικές αποφάσεις. Βεβαίως δεν πρόκειται να αποφασίσουν οι Τόμψεν, Μόρς και Μαζούχα, ας πούμε, για το εάν οι Ευρωπαίοι θα δώσουν ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα δώσουν περισσότερα λεφτά ή αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα αντιπαρέλθει το γεγονός ότι όπως όλα δείχνουν το χρέος δεν χαρακτηρίζεται βιώσιμο ή δεν θέλει να δώσει παραπάνω λεφτά, ας πούμε, και πρέπει να καλύψει την τρύπα, να καλύψουν την όποια τρύπα όπως προσδιοριστεί αυτή οι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, υπάρχουν αυτά τα θέματα και ένα άλλο είναι ο χρόνος. Τα οποία πάνε μετά τη Σύνοδο ή μετά τη Σύνοδο. Ποια. Τα θέματα τα ανοιχτά. Ναι, προφανώς. Προφανώς. Προφανώς θα πάνε μετά τη Σύνοδο. Τώρα... Άρα στη Σύνοδο τι πάμε να κάνουμε, υποτίθεται. Κοίταξε, στη Σύνοδο, σε αυτή τη φάση και δεδομένου ότι δεν έχει κλείσει και το πακέτο των μέτρων, αν θέλει κάποιος να συζητήσει από τους Ευρωπαίους ηγέτες με τον κύριο. Η Ελλάδα στην ατζέντα και στο τραπέζι δεν υπάρχει. Επισήμως. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εάν θέλει λοιπόν κάποιος να συζητήσει, μπορεί να το κάνει. Αλλά δεν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις επίσημες τουλάχιστον. Ήταν όμως να ληφθούν, Βασίλη. Νομίζω ότι αυτό το είχαμε ξεπεράσει εδώ και καιρό. Δηλαδή από τη στιγμή που χάθηκε. Αυτή η καθυστέρηση είναι εις βάρος μας ή εις όφελος μας. Η μόνη πιθανότητα. Διότι συνεχώς πάμε τα πράγματα από Eurogroup σε σύνοδο και από σύνοδο σε έκτακτο Eurogroup και σε τηλεδιάσκεψη και σε email. Το είναι υπέρ μας, όχι. Όσο πιο στριμωγμένοι βρισκόμαστε. Όταν ακούς τον υπουργό να σου λέει θα πεθάνουμε από ασφυξία, κινδυνεύουμε να πεθάνουμε από ασφυξία, δίνει ένα δραματικό τόνο. Σε αυτό θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε με αυτό και τώρα. Είμαστε σε αυτό το πραγματικό περιβάλλον. Δηλαδή, πρώτον, ότι κινδυνεύουμε από ασφυξία, όπως λέει η κυβέρνηση, και ότι επηγόμαστε. Δεύτερον, είμαστε σε ένα περιβάλλον πραγματικής διαπραγμάτευσης ή ισχύει αυτό που λέτε εσείς, ότι τίποτα γίνεται. Παράσταση. Παράσταση. Στην πραγματικότητα έχουν κλείσει και έχουν δεχθεί τα πάντα. Σε ασφυξία είμαστε ήδη. Ναι. Η οικονομία λειτουργεί υπό συνθήκες ασφυξίας. Μάλιστα και ο Ολάν χθες μίλησε για ισόβια δεσμά. Ότι είναι. Πού βρισκόμαστε λοιπόν. Δυστυχώς, και λυπάμαι που το λέω, ζούμε στο εσωτερικό της χώρας ένα μεγάλο θέατρο με δύο σκέλη. Και ζούμε και ένα υπαρκτό πρόβλημα παγκοσμίως όμως. Δηλαδή, είμαστε στο κέντρο ενός παγκόσμιου τυφώνα. Το θέατρο που παίζεται είναι ότι εμφανίζονται διαφωνίες και τσακωμοί για μέτρα που έχουν αποφασιστεί ήδη από την κυβέρνηση Παπαδήμου. Είναι τα 77 μέτρα, συν κάποια άλλα. Το δεύτερο σκέλος του θέατρου δεν μας λένε για το μνημόνιο 3 που ετοιμάζουμε ήδη. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Στα ζητήματα που έχουν συμφωνηθεί από την κυβέρνηση Παπαδήμου, υποτίθεται ότι εκεί υπάρχει μια συμφωνία. Και ότι υπάρχει πρόβλημα εσωτερικό, ακόμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, με την αντίθεση στα νέα ζητήματα που έχουν και μπει. Και η Τρόικα έχει εσωτερικά πρόβλημα. Και εντάξει, δεν λέω, υπάρχουν και τέτοια, αλλά βασικά μιλάμε για το Μνημόνιο 2 που έχει προαποφασιστεί, για το κούρεμα που έγινε, το οποίο έχει καταστρέψει ταμεία και τράπεζες και την Κύπρο, και τη δόση που ήταν μέρος της συμφωνίας, ακόμα δεν την έχουν πάρει. Έτσι. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Και το δεύτερο που είναι πιο σημαντικό, και αυτό θέλω εγώ να πω τώρα, είναι ότι. Γίνονται άλλου είδους συμφωνίες για τις οποίες δεν μιλάει ούτε ο κύριος Κουβέλης, ούτε ο κύριος Βενιζέλος κανείς, που αφορούν πλήρη ιδιωτικοποίηση ενέργειας, ακόμα και τα δίκτυα, που καμιά χώρα δεν τα έχει ιδιωτικοποιήσει, τεράστια αύξηση στη τιμή του ρεύματος. Το διέψευσε λέει αυτό με τα δίκτυα. Εντάξει, υπάρχει report. Καταρχήν, με ποιο δικαίωμα, ποιος διαπραγματεύεται αυτά τα πράγματα. Ποιος πρόσωπο, ποιο φυσικό πρόσωπο, ποια κυβέρνηση. Το ένα είναι αυτό. Τώρα, ποιο είναι το σοβαρό όμως θέμα. Το σοβαρό θέμα είναι ότι εκτιμούν πολύ. Και κράτη και φορείς και διεθνείς, ότι υπάρχει κίνδυνος το 2013 να πάμε σε παγκόσμια ύφεση. Σε νέα παγκόσμια ύφεση. Μια νέα παγκόσμια ύφεση. Όταν δεν έχουν επουλωθεί οι συνέπειες της προηγούμενης, και δεν μιλάω μόνο για Ελλάδα, αυτό δημιουργεί μια παγκόσμια ανατάραξη. Για να μην πάμε σε παγκόσμια ύφεση, πρέπει να σταματήσει η λιτότητα. Άρα πρέπει να ιτηθεί η πολιτική της Γερμανίας.
Άρα υπάρχει μια κόντρα εντός του Διεθνούς Δημοσιογραφικού Ταμείου που αφορά και την Ελλάδα. Το δεύτερο που αφορά εμάς αυτό τώρα είναι το σενάριο του Διεθνούς Ταμείου. Ότι με αυτά τα οποία έγιναν και θα γίνουν το δημόσιο χρέος Ελλάδας το 2020 θα πέσει το 120%, αυτό δεν επαληθεύεται. Το διαψεύδεται. Και οι τελευταίες εκθέσεις, η έκθεση που ετοιμάζει το Διεθνές Ταμείο, εάν η πληροφόρηση είναι σωστή, βγάζει το χρέος το 2020 132%. Άρα μη βιώσιμο, άρα το Διεθνές Ταμείο με βάση το καταστατικό του δεν μπορεί να συμμετέχει κλπ. Άρα υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο δεν είναι αυτό που εδώ συζητάμε και σας μεταφέρω για εσάς. Τώρα, το γενικότερο θέμα, πού βρισκόμαστε. Χαίρομαι για το ερώτημα και είμαι εδώ ακριβώς διότι νιώθουμε κι εμείς ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη. Δηλαδή δεν είναι απλώς μια εξέλιξη φυσιολογική. Ήμουνα προημερών σε μια δημόσια συζήτηση, ένα συνέδριο οικονομικό και ήταν πριν από μένα ομιλητής ο Γερμανός πρέσβης, ο πρέσβης Γερμανίας στην Ελλάδα. Στην ομιλία του λοιπόν είπε ότι η λιτότητα έχει ένα όριο. Δεν είπε ποιον το όριο. Αυτό λοιπόν που λέω εγώ είναι ότι κατά την άποψη δική μας η ελληνική κοινωνία έχει υπερβεί το όριο. Θα σας δώσω μια δεύτερη απάντηση του ίδιου, στο ίδιο ερώτημα. Μας ήρθε προημερών μία μελέτη γερμανών καθηγητών, δημόσια μπορείτε να τη βρείτε, υπό τον τίτλο «Λιτότητα και αναρχία», είναι ο τίτλος. Αυτοί τι έχουν κάνει, έχουν μελετήσει όχι η Ελλάδα μόνο, γενικώς. Τι κοινωνικές συνέπειες έχουμε από τη μείωση των δημοσίων δαπανών. Μάλιστα, όπως πολλοί έτσι τεχνοκράτες το κάνουν, διάγραμμα, καμπύλες κλπ. Λένε λοιπόν ότι αν μειώσει τις δημόσιες δαπάνες κατά ένα ποσοστό, αρχίζει η παράλυση του κράτους. Αν συνεχίσεις, πας στο χάος. Εμείς έχουμε υπερβεί την παράλυση. Ναι, αλλά το χάος υπάρχει. Το πιένω τώρα αυτό. Ωραία. Ναι, όλο αυτό. Συμπέρασμα. Μπαίνουμε σε μια φάση πια που η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι κοινωνική και ανθρωπιστική και ενδεχομένως και κρίση της δημοκρατίας. Υπό ποια έννοια. Αυτή την κατάσταση ή θα την αντιμετωπίσουμε δημοκρατικά ως κοινωνία, με πολιτικό διάλογο, με πολιτικά επιχειρήματα, με αντιπαράθεση απόψεων, με εκλογές εφόσον χρειαστεί, ή ενδεχομένως θα υπάρξουν δυνάμεις και υπάρχουν και τώρα δυνάμεις που σκέφτονται να αξιοποιήσουν το χάος σε αυταρχικές λύσεις. Ακραίες. Όπως υπήρξαν δυνάμεις οι οποίες αξιοποίησαν την κρίση. Δεν ήταν νομοτέλεια να φτάσουμε εδώ. Υπήρχε κρίση και πριν το μνημόνιο. Το ότι είμαστε εδώ, το ότι η κρίση έγινε καταστροφή, αυτό δεν ήταν. Πολιτικός διάλογος πάντως γίνεται, κύριε Δραγασάκη. Από εκεί και πέρα, αν θα πάμε σε εκλογές, είναι και στο δικό σας χέρι υπό μία έννοια. Βεβαίως και της κοινωνίας. Και της κοινωνίας. Εγώ ήθελα να δώσω. Μιλάτε για ανατροπή. Ανατροπή, τι σημαίνει ανατροπή. Μιλήσατε στην πραγματικότητα, μας παρουσιάσετε πράγματα τα οποία τα λέει και ένας τεχνοκράτης. Και κατά ανάγκη είναι όχι ένας τεχνοκράτης. Μα εγώ δεν ζω στον Άρη, είμαι στην κοινωνία. Όχι, απλώς λέω ότι εσείς είστε και εκπρόσωπος ενός πολιτικού φορέα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο, ένα πρακτικό πράγμα που πρέπει να αντιμετωπίσει. Οκ, κακό η λιτότητα. Θα πρέπει να κλείσεις το κενό που υπάρχει με χρήματα. Ποιος θα τα βάλει αυτά τα λεφτά. Εντάξει, αυτό το ερώτημα το συζητήσαμε και πέρυσι, το συζητάμε και τώρα. Με συγχωρείτε κύριε Ζήρα Μισολιώτου. Με συγχωρείτε. Αν θέλετε να το συζητήσουμε σοβαρά και έχουμε τον χρόνο, πρέπει να συζητήσουμε τι έγιναν τα λεφτά. Η Ελλάδα έχει 250 δισεκατομμύρια καταθέσεις. Ποια πολιτική έδιωξε τα λεφτά από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είχε επιχειρήσει. Ποια πολιτική διώχνει τις επιχειρήσεις από την Ελλάδα. Δεν απαντάτε στο πού θα καλυφθούν τα λεφτά. Τώρα τι μου εξηγείτε, πώς δημιουργήθηκε. Κάντε λίγο υπομονή. Μισό λεπτό, να δούμε λίγο την εικόνα και μετά. Ωραία. Διότι υπάρχει κίνδυνος του χρόνου να μην ρωτάτε πού θα βρούμε τα λεφτά. Υπάρχει κίνδυνος του χρόνου να με ρωτάτε πού θα βρούμε επιστήμονες Έλληνες. Υπάρχει κίνδυνος του χρόνου να με ρωτάτε πώς θα σταθεί όρθιο το οτιδήποτε θα έχει καταπέσει. Κάντε και εσύ μια προσπάθεια να δείτε τα πράγματα που είναι διαφορετικά. Εσείς βλέπετε την πλήρη κατάρρευση, δηλαδή του χρόνου αν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Ναι. Θα είναι καταστροφή. Φέρτε εδώ, κάντε ρεπορτάζ. Με συγχωρείτε, δεν θα μπω στη δουλειά. Ερευνήστε πώς έχουν τα πράγματα στους οργανισμούς αστικών συγκοινωνιών. Σε ποια κατάσταση είναι η ΔΕΗ. Πώς αγοράζουμε πετρέλαιο σήμερα, αν μας ανοίγουν πίστοση ή όχι. Ρωτήστε τα ασφαλιστικά ταμεία αν έχουν να πληρώσουν συντάξεις. Εγώ δεν θέλω να δημιουργήσω. Αυτό που λέτε όμως, όπως έχετε μια αντίφαση πάνω σε αυτό που σας είπε και ο κύριος Ζήρας. Εάν δεν πάρουμε τα χρήματα, πώς θα τα πληρώσουμε όλα αυτά. Γιατί έρχεται η άλλη άποψη. Απλώς απαιτώ και εγώ και στη δημόσια συζήτηση κάποιες παραδοχές. Μην ρωτάτε εμένα που θα βρούμε τα λεφτά. Θα σας πω εγώ που θα βρούμε τα λεφτά. Αναρωτηθείτε όμως τι έγιναν τα λεφτά. Έχετε κι εσείς μια ευθύνη. Καλύψατε το μνημόνιο 1. Όχι εσείς προσωπικά. Ναι, μισό λεπτό.
Καθίστε τώρα. Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα. Να ρωτήσω. Καταρχάς, η ευθύνη δική για να το ξεκαθαρίζουμε, είστε ένα κόμμα το οποίο είστε κόμμα εξουσίας τώρα. Μα θα απαντήσω σε ό,τι με ρωτήσετε. Προσπαθώ να θέσω το ερώτημα. Αρχίζετε επιθετικά. Αρχίζετε επιθετικά. Σας ρώτησα απλώς. Αρχίζετε επιθετικά, κύριε Ζήλιο. Λες και αρχίζει σήμερα μια συζήτηση στην Ελλάδα και ξαφνικά ανακαλύψετε το μέλλον. Πρέπει να αντιμετωπίσετε de facto ένα πρόβλημα. Στο ότι αύριο μεθαύριο θα πρέπει να πληρώσετε συντάξεις, θα πρέπει να πληρωθούν συντάξεις, να πληρωθεί οτιδήποτε. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ολοκληρώστε το ερώτημα. Υπάρχει ένα δημοσιονομικό, υπάρχει ένα κενό χρηματοδότησης. Κάποιος πρέπει να το κλείσει αυτό. Ωραία. Ποιος θα το κάνει αυτό. Ολοκληρώστε το ερώτημα. Το ολοκλήρωσα, αλλά δεν απαντήσετε. Αλλά το λοιπόν που προσπαθώ να πω είναι ότι κατά την άποψη τη δική μας, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η δύναμη που ενδεχομένως θα χρειαστεί να απαντήσει αυτά τα ερώτημα και πολιτικά. Όλη η κοινωνία όμως έχουμε ευθύνη. Όλη η κοινωνία έχουμε ευθύνη να σκεφτούμε καταρχήν, δεν λέω δημόσια, πώς φτάσαμε εδώ. Πού βρισκόμαστε σήμερα. Τι πρέπει να γίνει. Και έρχομαι τώρα στην απάντηση. Πρέπει να υπάρξει επανατοποθέτηση του ελληνικού προβλήματος. Αυτό που σας λέω... Στο πολιτικό πεδίο λέτε. Τι? Στο πολιτικό πεδίο κεντρικά. Και στο ευρωπαϊκό πεδίο. Στο ευρωπαϊκό αυτό. Ναι. Δηλαδή κεντρικά. Αν συνεχίσουμε να συζητάμε στη βάση ότι στην Ελλάδα έχουμε μία κρίση η οποία δημιουργήθηκε επειδή οι Έλληνες είναι τεμπέλιδες. Και συνεχίσουμε να συζητάμε ότι η θεραπεία για αυτή την κρίση είναι η λιτότητα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένα κόμμα, ούτε κανείς δεν μπορεί να δώσει λύση. Χρειαζόμαστε λοιπόν όχι νέα μέτρα, αλλά νέα διάγνωση. Εάν χρειάζεται αυτό να το αναλύσω, είμαι στη διάθεση σας να το αναλύσω. Θα το εάν όμως επιμείνετε να σας πω πόση περισσότερη δόση από την ίδια πολιτική θα δώσουμε, εγώ σε αυτό δεν θα μπω. Θεωρώ ότι είναι μια θεραπεία καταστροφής που όσοι δεν το αντιλαμβάνονται ούτε σήμερα, είτε έχουν πρόβλημα διανοητικό, είτε έχουν πρόβλημα προκατάληψης, είτε εν πάση περιπτώσει είναι δικό τους πρόβλημα. Όλος ο κόσμος σήμερα, όλοι οι νομπελίστες οικονομολόγοι, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί αναγνωρίζουν ότι στην Ελλάδα εφαρμόστηκε λάθος συνταγή. Εάν εμείς οι Έλληνες λοιπόν λέμε δεν είναι λάθος συνταγή, αλλά να δούμε πώς θα την επιτείνουμε, τότε θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Έρχομαι τώρα στη λύση 31, τη δόση 31,5 ευρώ. Ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ δεν θα πέσει στην πραγματική οικονομία. Πού θα πάει, το ξέρω. Μα δεν λένε αλήθεια. Θα πέσουν όλα στην πραγματικότητα. Μα δεν λένε αλήθεια οι κυβερνήσεις. Δεν λένε αλήθεια. Και αυτό είναι το πρόβλημα το δικό μας. Ότι εμείς θέλουμε να πούμε αλήθεια. Και η δική μας αλήθεια μερικές φορές πονάει. Δηλαδή. Είναι ασυνήθιστη. Λοιπόν, 31 δις. Γράψτε τα νούμερα. Γράψτε. 23 δις θα πάνε στις τράπεζες. Για ανακεφαλαιοποίηση και κάλυψη του κενού που δημιούργησε το κούρεμα και η μη εξπένδυση. Παρέθεση χρειάζεται να γίνει η ανακεφαλαιοποίηση. Προφανώς, μα δεν έχουμε. Όχι, δεν υπάρχουν 23 δις στις τράπεζες. Ναι. Πάμε 23 δις στις τράπεζες. 3,5 θα πληρώσουμε ένα έντοκο γραμμάτιο που λύγει το επόμενο διάστημα. 5,5 δις θα καλύψουν το τρέχον έλλειμμα και τους τρέχοντες στόχους. 31,5. Επειδή η συμφωνία έγινε πριν από 5 μήνες, κάθε μήνας που περνάει, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών αυξάνουν κατά 1%. Mm-hmm. Άρα σήμερα τα 23 δίσκερες, συνολικά το πακέτο των 50 δεν φτάνει για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Άρα όλο το πρόγραμμα είναι στον αέρα. Όλο το πρόγραμμα. Σωστά λοιπόν να εγκαλούν όσοι θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς έχουμε κάνει τις επιτροπές μας, έχουμε κάνει τις ομάδες μας, μελετούμε το πρόβλημα. Δεν είμαστε οι μάγοι που θα φέρουμε τα δώρα. Δεν είπαμε ποτέ αυτό το πράγμα. Εμείς είμαστε η πολιτική δύναμη. Πρώτον, θέλουμε να πούμε την αλήθεια και θέλουμε να συνοηθούμε την κοινωνία σε μια σχέση εμπιστοσύνης. Τι μπορούμε να κάνουμε, εδώ μας έχουν μπλέξει, να δημιουργήσουμε μια καθαρή πολιτική, καθαρή από διαφθορά, ναι. Μια σωστή κοινωνία. Γιατί μια σωστή κοινωνία, δίκαιη κοινωνία και μια παραγωγική και αηφόρη οικονομία. Το θέμα δεν είναι να συνοηθείτε με την κοινωνία. Να έχουμε... συνοηθείτε με τους δανειστές και με τους ξένους υγιείς που διαπραγματευόμαστε. Και αυτό χρειάζεται. Εγώ σας λέω ότι με τη σημερινή κοινωνία συνοηθείτε. Γιατί προσπάθησα να δώσω λοιπόν πού βρισκόμαστε. Προσπάθησα να πω το πρόβλημα πια δεν είναι μόνο οικονομικό, αφορά όλους μας. Και είπα κάποια στοιχεία. Είναι ένας κόσμος που λέει και προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις, το λέει και προς εσάς που διαμορφώνεται μια άλλη πρόταση. Πρώτον, ζούμε σε αυτό το περιβάλλον το οποίο περιγράψατε. Ωραία. Υπάρχουν όμως δύο παράγοντες σημαντικοί, στους οποίους πρέπει κάποιος να απαντήσει επί του πολιτικού. Ίσως και έξω από τη σημερινή αντίληψη των πραγμάτων, αλλά πρέπει να απαντήσει.
Ο ένας είναι ότι υπάρχει ένας δεδομένος συσχετισμός δυνάμεων, με τον οποίο διαπραγματεύεσαι. Δηλαδή, η χώρα, είτε ως χώρα, με κυβέρνηση, ή μια πολιτική δύναμη όπως εσείς που είστε δύναμη εξουσίας, πρέπει να βάλει στην οπτική της ότι διαπραγματεύεται με κάποιους που έχουν διαφορετική άποψη από τη δική της. Έχετε πολύ δίκιο. Ένα. Άρα πρέπει να δει τι θα κάνει με αυτούς οι οποίοι επιμένουν σε μια πολιτική με την οποία εσείς διαφωνείτε και δεν βγάζει πέρα, δεν βγάζει άκρη. Και το δεύτερο, ότι υπάρχει μια πραγματική βάση στο πρόβλημα με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, πρώτα απ' όλα, αποτέλεσμα ας πούμε και της αποδιάρθρωσης, παραγωγικής αποδιάρθρωσης του μοντέλ που ζούσαμε μέχρι τώρα. Και από την άλλη πλευρά, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, και από την άλλη πλευρά, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν λαμβάνει από αυτό το έρμο το ελληνικό κράτος χρήματα για τα οποία πληρώνουν κιόλας φόρους κτλ. Τα οποία δεν έχουν λάβει. Έχουν να πάρουν χρήματα. Δεν είναι τράπεζες μόνο. Είναι ο κόσμος στον οποίο το κράτος χρωστάει από τους φαρμακοποιούς και τους γιατρούς μέχρι τους, το ΦΠΑ την επιστροφή. Το εφάπαξ των εργαζομένων. Το εφάπαξ των εργαζομένων και πάει λέγοντας. Ναι. Χιλιάδες κόσμος. Τι κάνουμε αυτά. Σας απαντώ λοιπόν. Πρώτον. Και αυτό είναι τώρα, δεν πρώτον, είναι αύριο. Επαναλαμβάνω το μοτίβο μου. Ναι. Κάθε τι που γίνεται μας πάει χειρότερα. Γι' αυτό είμαι πριν οξύς. Δηλαδή, έχουμε τώρα δύο δηληστήρια στην Ελλάδα. Ναι. Το Motor Oil και το ΕΛΠ. Εάν πουληθεί το βασικό, την ιστορική αγορά την καλύπτει κυρίως τα ΕΛΠ. Εάν τα ΕΛΠ πουληθούν και μεθαύριο έχουμε μια κρίση, δεν θα έχουμε ούτε ένα εργαλείο ως κράτος, ως χώρα, να κάνουμε έστω με κάποια μια διακρατική συμφωνία. Εάν μας κάνει, αν γίνει πόλεμος στη Συρία, έτσι, δεν έχουμε μόνο αυτά τα προβλήματα δυστυχώς, ζούμε σε ένα τρίγωνο αστάθη. Λοιπόν, γίνεται πόλεμος στη Συρία, έχουμε πρόβλημα με τα καύσιμα, πρέπει από κάπου να πάρουμε βενζίνες, διότι κάτι δεν θα έχουμε λιμάνι δικό μας να ξεφορτώσουμε τα καύσιμα. Το καταλαβαίνετε γιατί φωνάζω. Γιατί δεν γίνουν τα λιμάνια, κύριε Δραγασάκη. Διότι μην μπούμε σε τεχνικά θέματα. Καλέστε. Σας θέτω θέματα για περαιτέρω συζήτηση. Σας θέτω θέματα. Έρχομαι λοιπόν στο τι να κάνουμε. Έρχομαι λοιπόν στο. Λέω λοιπόν εγώ ότι πρέπει να υπάρξει αντίσταση σε κάποια πράγματα. Μην ζητάμε μαγικές λύσεις. Αυτό προσπαθώ. Δηλαδή, αν πουλήθηκαν οι τράπεζες παλιότερα, ωραία. Να πουληθούν τώρα οι ΔΕΗ, να πουληθεί τα ΕΛΠΕ, να πουληθεί. Και μετά θα λέμε τι να κάνουμε. Ναι, αλλά λέτε έτσι, όχι σε όλα, κύριε Δραγασάκη. Λοιπόν, έρχομαι στα ναι. Θα έρθετε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Δραγασάκη, που να κάνουμε. Έρχομαι στα ναι. Σε τρία λεπτά να πάμε στα διαφημίσει. Να εισρεύσει το χρήμα πρώτα και μετά το. Εάν αυτά που λέω τα θεωρείτε σε αυτονόητα, να μην τα λέω. Όχι, καθόλου αυτονόητα. Αλλά βλέπω ένα κλίμα, δεν πειράζει, ας τα πουλήσω. Όχι, καθόλου όχι. Είσαι αντίθετο. Λοιπόν, διάλειμμα για να συνεχίσουμε με τα ναι που λέει ο κύριο Δραγασάκη. Πάμε. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη για να πάμε στα ναι που λέμε. Μας έχει υποσχεθεί τα ναι ακριβώς. Ναι, γιατί κάναμε τη διαπίστωση λοιπόν, της κατάστασης. Επιμένω σε κάποια πράγματα, διότι εγώ η δική μας ανάλυση μπορεί να μην είναι σωστή. Ναι. Εμείς θεωρούμε αυτό που είπα πια, ότι δεν έχουμε μια οικονομική κρίση, έχουμε μια κοινωνική καταστροφή. Ναι. Άρα για να βγούμε από αυτή την κοινωνική καταστροφή πρέπει να δημιουργήσουμε μια βάση συζήτηση μεταξύ μας και με τους ξένους μετά. Μάλιστα. Το πρώτο είναι, βγήκε χθες ο διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και είπε στην Ελλάδα: δεν έχουμε μόνο μείωση μισθών, έχει καταστραφεί ο κοινωνικός διάλογος. Έχουν καταστραφεί οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Άρα πρέπει να σκεφτούμε με άλλους κώδικες την διέξοδο. Έρχομαι όμως τα ερωτήματα στο. Πώς το βλέπουμε εμείς, μπορεί να μην συμφωνήσει ο κ. Ζήρας. Δεν πειράζει. Πρώτον, εγώ έλεγα προεκλογικά. Οφείλει ότι. Οφείλει ο κ. Ζήρας να μην συμφωνήσει. Ναι, ναι. Εγώ έλεγα και προεκλογικά ότι θέλουμε ένα πρόγραμμα 10 ημερών, 10 μηνών, 10 ετών. Το έλεγα κυριολεκτικά, δεν έκανα έτσι σχήμα. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, η Ελλάδα εμφανίζεται στην Ευρώπη χωρίς πρόγραμμα δικό της. Χωρίς σχέδιο. Δηλαδή, και όταν είχαμε πάει με τον Αλέξη Τσίπρα και είδαμε πολιτικούς από διάφορες χώρες, μας έλεγε: ωραία, δεν σας αρέσει το μνημείο, ποιο είναι το δικό σας σχέδιο. Και στην επιστολή που είχαμε στείλει στον κύριο Παρόζο Φεβρουάριο του 2012, πριν τις εκλογές, θέταμε το στίγμα το δικό μας. Για μας το μνημόνιο ήταν ένα φάρμακο καταστροφής, δεν υπάρχει για μας, διότι είναι μηχανή. Αποτυχίας. Αυτό το αναγνωρίζει σήμερα όλοι και το Διεθνές Ταμείο. Άρα στη θέση του μνημονίου θέλουμε να βάλουμε ένα άλλο πρόγραμμα. Το οποίο ως πρόγραμμα αυτή την ώρα δεν υπάρχει. Υπάρχει σε πρόγραμμα. Υπάρχει σε πρόγραμμα, το εμφανίσαμε προεκλογικά, το μεταφράσαμε αγγλικά, το έχουν πάρει όλες οι πρεσβείες και όλες οι διεθνείς αρχές. Αξιολογήθηκε θετικά ότι ένα πρόγραμμα με οικονομική λογική, γι' αυτό εξοργίζομαι ορισμένους εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Πολλοί δεν συμφωνούν μαζί του. Δεν έπεισε αυτό το πρόγραμμα όμως. Έπεισε έναν κόσμο από 5% από το σύνολο. Ψηφίστηκε. Και επίσης, εν πάση περιπτώσει, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ένας χώρος
με τον οποίο συνομιλούν διάφοροι φορείς διεθνώς. Και πρόσφατα και μάλιστα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είπε διάφορα πράγματα με αυτού. Άρα, έχουμε το πρόπλασμα του προγράμματος 10 ημέρες, 10 μήνες, 10 χρόνια και το σχήμα τι λέει αυτό. Θέλουμε ένα πρόγραμμα παραγωγής ανασύγκρονησης στη χώρα. Αυτό δεν μπορούμε να το υποσχεθούμε να γίνει σε μήνες. Αυτό θέλει ένα σχεδιασμό χρόνια που θέλει να αρχίσει τώρα. Δεύτερον, έχουμε ανάγκη να αλλάξουμε το κράτος, να κάνουμε μεγάλες αλλαγές στο κράτος, στο πολιτικό σύστημα. Αυτά πρέπει να τα αρχίσει τώρα. Θέλουν και αυτά κάποιους μήνες να υλοποιηθούν. Και πρέπει να έχουμε και ένα πρόγραμμα, ίσως όχι μόνο 10 ημερών πια, αλλά και τη επόμενη ημέρα. Διότι έχουμε τα φαινόμενα κατάρρευσης. Εμείς λοιπόν τι έχουμε κάνει. Έχουμε δημιουργήσει σε κάθε Υπουργείο, με βουλευτές, με επιστήμονες, με συνεργάτες, υποδομές. Γι' αυτό και με βλέπετε κάπως έτοιμο να ξέρω τι γίνεται στα ΕΛΠΕ, τι γίνεται στη ΔΕΗ, τι γίνεται στο... Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε, να διαμορφώνουμε προτάσεις, οι οποίες διαρκώς όμως εξελίσσονται. Διότι αλλάζουν τα δεδομένα. Λέει, πριν από 8 μήνες ξέραμε ότι τα ΕΛΠΕ παίρνουν πετρέλαιο από το Ιράν. Μαθαίνουμε τώρα, ούτε το Ιράν μας δίνει πετρέλαιο. Άρα εκεί πρέπει να πεις, θα κάνω μια διακρατική συμφωνία. Θα βρω κάποιο τρόπο να με δανείσει. Αυτό λοιπόν το σχέδιο, το Plan A, το βασικό. Δηλαδή, διότι ακούω και συζητήσεις, να κάνουμε το Plan A και βλέπουμε μετά τα άλλα. Το δεύτερο επίπεδο της σκέψης μας, κύριε... το δεύτερο επίπεδο της σκέψης υπάρχει ένας νόμος από την ιστορία του κόσμου. Ο αδύνατος, το μόνο του όπλο είναι να ενωθεί με άλλους αδύνατους. Στην Ευρώπη, κακά τα ψέματα, υπάρχει μια σύγκρουση. Όταν πρωτομιλήσαμε εμείς για μέτωπο του Νότου, πολλοί είπαν τι είναι αυτά, το λέγαμε, τώρα, διάφοροι το λέγαμε. Τώρα βλέπουμε ότι το τι θα γίνει στην Ελλάδα εξαρτάται. Τι θα γίνει στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία. Άρα το δεύτερο επίπεδο είναι αυτό. Το τρίτο επίπεδο είναι ότι επειδή, όπως σας είπα, δεν είναι μόνο η Ευρώπη και η αστάθεια που δημιουργεί η Ευρώπη, αλλά έχουμε και εξωγενείς παράγοντες αστάθειες, τους πολέμους κλπ. Στη γειτονιά μας, τα απρόπτα, πρέπει να έχουμε πραγματικά μία ετοιμότητα και υποδομές τι κάνουμε στην περίπτωση που. Στην κακή περίπτωση. Όλο αυτό λοιπόν αποτελεί το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν έχει τη μορφή 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 να τα μέτρα. Θα φτάσουμε και σε αυτό πάντως. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Ετοιμαζόμουν να πω ότι πάντως αυτό και η διαδρομή. Και αν υπάρχει και κάτι πιο συγκεκριμένο, ευχαρίστω να το κάνουμε. Να συζητήσετε και τα λοιπά. Α πούμε τη διαφθορά που είπατε, αν μου επιτρέπετε μια φράση. Ναι, μα ήθελα να σα ρωτήσω ούτω ή άλλω γι' αυτό, αλλά λέω ότι αυτό, α πούμε, δείχνει και μια διαδρομή. Δεν ήσασταν και έτοιμοι τον Ιούνιο. Δηλαδή, αν τώρα όλο αυτό συμβαίνει. Τον Ιούνιο είμαστε πιο έτοιμοι από τον Μάιο. Και προγραμματικό και τώρα είμαστε πιο έτοιμοι από τον Ιούνιο. Εντάξει, και στο το δράμα είναι άλλο. Το δράμα, μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ, να μιλάτε εσείς εδώ. Όσο να ετοιμαστεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, και όποιο ΣΥΡΙΖΑ και το όποιο κόμμα, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, χρειαζόμαστε ολόκληρη την κοινωνία. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο το οποίο να εμπνεύσει την κοινωνία και να δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνη. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Mm. Και ο κόσμος είναι εθισμένος σε μια λογική που λέει η λογική της ανάθεσης. Υπάρχει κυβέρνηση, θα σταλεί τα προβλήματα. Εγώ θα περιμένω. Καταστραφήκαν. Τώρα θέλει η ίδια η κοινωνία, και νομίζω ότι το έχει αντιληφθεί πολλοί κόσμος, ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ότι πρέπει όλοι να ανασκουμποθούμε και να δούμε κάθε ένα στο χώρο τι μπορεί να κάνει. Μην μεταφέρετε και εσείς την ευθύνη όπως έκαναν τα άλλα κόμματα. Θα σας το εξηγήσω πιο απλά. Προς τα κάτω. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να κάνουμε μια αλλαγή στα νοσοκομεία ή μια αλλαγή μες στο κράτος. Θα πετύχει αυτή η αλλαγή απλώς ψηφίζοντας ένα νόμο? Αν μέσα στο κράτος δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα εστερνιστούν αυτή την αλλαγή, θα τη στηρίξουν και θα αγωνιστούν για να πετύχει. Εάν εσείς πάτε για παράδειγμα σε μια αλλαγή στο δημόσιο και πείτε να συρρυκνωθεί το δημόσιο, δεν θα έχετε την κοινωνία μαζί σας κατά πάσα πιθανότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι πολιτικοί για το πρέπει να αποφασίσουν. Αν θέλετε να συζητήσουμε. Ήθελα για τη διαφθορά μου να πω κάτι. Να. Πείτε γι' αυτό, γιατί. Έχουμε τη διάχυτη διαφθορά. Διαμορφώνει και ένα πλαίσιο πολιτικό και ταυτόχρονα επηρεάζει και την οικονομία. Και φοβάμαι έχει γίνει και διεθνές θέμα. Και διεθνές θέμα η δικιά μας. Το εξής τώρα. Αν ας πούμε, λέω, υποθετικά έτσι, αν η κυρία Μέρκελ έχει στοιχεία, ποιους λάδος ή ζήμες, να το κάνω λίγο έτσι λαϊκό. Λαϊκό, έτσι. Ναι. Τι συζητάμε τώρα εμείς εδώ. Ότι μπορεί να κρατάει δηλαδή ένα μέρος του πολιτικού εγώ συστήματος. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Η διαφθορά έχει δύο. Είναι αυτός που λαδώθηκε και αυτός που λαδώσει. Είναι διάχυτη η διαφθορά. Ας αφήσουμε το διάχυτο και ας έρθουμε λίγο στους ογκόλυθους, στις κορυφές, που είναι το πρώτο, διότι αν δεν αρχίσει κανείς από το κεφάλι, δεν θα φτάσει στην ουρά ποτέ. Εγώ λέω λοιπόν, σε μεγάλες συμβάσεις που έγιναν, εμείς θα τις επανεξετάσουμε. Mm-hmm. Θα έλεγα όμως το εξής από που τώρα. Που έγιναν και που θα γίνουν. Και που έγιναν και που θα γίνουν. Ναι, αλλά και γιατί... που έγιναν. Ναι.
Θα έλεγα το εξής. Αυτές που έγιναν με ποιο τρόπο, θα κάνετε εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή, θα δούμε, τι θα κάνετε. Κατά περίπτωση, μπορεί να είναι μια σύμβαση που δεν χρειάζεται καμία εξεταστική επιτροπή, να δεις τα νομικά της, να δεις τα στοιχεία της. Δεν θα ξανανοίξετε υποθέσεις όπως η Siemens, για παράδειγμα. Βεβαίως. Βεβαίως, όχι μόνο οι Siemens και άλλα. Ας πούμε, πουλήθηκε μια εταιρεία. Έχουν κλείσει όμως τις υποθέσεις που κλείσαν αυτά. Θα τα δούμε. Δεν γιατί... Στον πίναμε. Εντάξει, όχι. Ακούσατε τι είπε προχθές ο κύριος Σόιμπλε στη Σιγκαπούρη για την Ελλάδα που του είπανε αν θα φύγει από το ευρώ. Λέει, πώς να φύγει η Ελλάδα. Και να φύγει οι Έλληνες σαν Ευρώπη. Και θα ζούμε την κατάρα τους. Πάντα το έλεγα εγώ αυτό το επιχείρημα. Θα είμαστε η κατάρα της Ευρώπης εάν μας οθήσουν σε πλήρη εξευτελισμό, ας πούμε, ως κοινωνία. Εδώ μιλάμε για ιστορικά. Λοιπόν, έρχομαι στη. Ναι. Τι λέω λοιπόν εγώ. Το ποιοι πολιτικοί λαδόθηκαν είναι δύσκολο να το βρούμε. Άλλωστε, μόνο ένας είναι στη φυλακή και είναι ο άνθρωπος υπόδικος και θα πρότεινε και στην κυβέρνηση να φροντίσει να εξασφαλιστεί η υγεία του. Η υγεία του. Ναι. Κάτι αυτό είναι. Θα είναι ένα πολιτικό πρόβλημα αν κάτι συμβεί. Τώρα, αυτό που λέω είναι το εξής απλό. Εάν κάποιος λάδωσε για να πάρει τη δουλειά, ας πάει στον εισαγγελέα μόνος του. Πάει τώρα στον εισαγγελέα. Να πάει και να καταγγείλει, αναγκάστηκε να λαδώσει. Ότι εγώ πήρα αυτή την εταιρεία, ήθελα να είμαι καθαρός, όπως είναι στην Ελλάδα το σύστημα, έδωσα 10 εκατομμύρια ευρώ για να πάρω την ιδιωτικοποιημένη επιχείρηση. Αυτό αν λεχθεί, θα βοηθήσει καταρχήν στο καθάρισμα των πραγμάτων, θα διευκολύνει και εμάς ή όποιον άλλον θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του, και ο ίδιος θα έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Αν δεν μιλήσει όμως κανείς, δικαιούμενα λέω ότι μας κυβερνάει ένα σάπιο σύστημα, όχι μόνο πολιτικό αλλά και οικονομικό, ότι αυτός ο συνασπισμός εξουσίας, ο οποίος κατήφθηνε τα πράγματα στην Ελλάδα και είχε και τα κέρδη στην εποχή των Παχυλών Ακυλάδων, αυτή είναι η αιστεία της κρίσης. Αυτό είναι το σύστημα που πρέπει να ανατραπεί για να έρθει στη φράση. Το ξέρω ότι αυτό κάποιος τους ενοχλεί κλπ. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα πούμε με το όνομά τους. Μάλιστα. Σε αυτό πάντως που περιγράφεται. Σε αυτό που περιγράφεται, εκφράζεται από πολλές πλευρές ότι η ανατροπή αυτού έχει ως προϋπόθεση μια σειρά από μέτρα που η κοινωνία δεν είναι έτοιμη να αποδεχθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, η όμως ανατροπή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που το λέει και ένας φίλος εδώ και εδώ δίνει και την αφορμή την ερώτηση. Λέει, η ανατροπή, ας πούμε, μιας κατάστασης διαφθοράς, βαθιάς διαφθοράς στο δημόσιο, σημαίνει αναδιάρθρωση του δημοσίου. Όχι η στελέχωσή του με κομματικά κριτήρια, γιατί να σας πω την Βεβαίως. Αλήθεια, εμένα μου έκανε εντύπωση. Να σου πω κάτι. Μισό λεπτό, μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε νωρίτερα. Σημαίνει πέρα από το λαδώνω για να πάρω μια δουλειά μεγάλη, να πάρω μπορεί μια αποκρατικοποίηση και όλα αυτά. Μπορεί να σημάνει και για να βοηθήσω για να εξυπηρετήσω την εκλογική μου πελατεία, φτιάχνω έναν οργανισμό και βάζω εκεί πέρα 10 άτομα τα οποία απλώς. Βεβαίως, βεβαίως. Άρα λοιπόν. Ένα από τα πιο ευχάριστα στιγμές που είχα στη Βουλή την προηγούμενη, το 9, ήταν ήρθε ένα σωματείο να με δει με έτοιμα. Θέλουμε δουλειά, καθόμαστε. Μπορώ να πω και το όνομα. Ήταν μια δημόσια επιχείρηση που δεν είχαν δουλειά οι άνθρωποι. Και ήρθαν να διαμαρτυρηθούν. Να διαμαρτυρηθούν ότι κάθονται. Με το δημόσιο λοιπόν, να σας πω το κεντρικό πρόβλημα που υπάρχει και που το έχουν κρύψει. Έχουμε μεγάλο κράτος και ταυτόχρονα ανύπαρκτο κράτος. Τη μια λέμε το κακές υπηρεσίες, ανύπαρκτες υπηρεσίες. Δηλαδή το κράτος προς την κοινωνία είναι ανύπαρκτο. Πάρα πολλές υπηρεσίες δεν υπάρχουν. Δεύτερον, εάν σκεφτούμε λίγο το μέλλον, ότι κάποτε θα πρέπει να μιλήσουμε στην Ελλάδα και για καινοτομίες και για νέο παραγωγικό σύστημα και για έρευνα και τεχνολογία και για μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής, είμαστε ανύπαρκτοι. Άρα το κράτος έχει αναδιάρθρωση. Θέλει σχεδιασμό. Δεύτερο πρόβλημα στο κράτος. Δεν υπάρχει σύστημα και σας λέω κάτι. Αυτό σημαίνει, ας πούμε, ότι καταργώντας ένα τμήμα του που είναι αντιπαραγωγικό. Όχι κατά αναγημίωση θέσεων. Καταργώντας. Βεβαίως, αναδιαρθρώσει τεράστια. Δηλαδή, φεύγει. Όχι απολύσει. Όχι απολύσει. Φεύγει και σε παίρνω από εδώ και σε πάω εκεί. Δεν ότι θα τον κάνω μαζί με άλλου ένα 300. Σημαίνει όμως αναδιαρθρώσει. Σημαίνει αυτό που λένε οι τεχνοκράτες. Θα μιλήσω για το τεχνοκράτη. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Δηλαδή, το κράτος είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης. Δεν έχει ένα σύστημα εσωτερικό. Λέτε του δημοσίου να παραμείνει αυτός που είναι σήμερα. Όχι, θα αλλάξει ριζικά, μετάλλαξη του κράτους. Πώς θα αλλάξει χωρίς απολύσεις. Αναδιάρθρωση. Αναδιάρθρωση σημαίνει τον παίρνω από εδώ, τον πάω εκεί. Βεβαίως. Και τον κάνω καλύτερο. Βεβαίως. Όμως το προσωπικό θα παραμείνει αυτό που είναι. Και ίσως και να αυξηθεί σε κάποιους τομείς. Γιατί σου κάνει εντύπωση. Ας το ξαναμετρήσουμε το προσωπικό. Κοιτάξτε, αυτά τα χρόνια τώρα. Για να περάσει μια πολιτική, μας έκαναν ένα σχέδιο υλοποιήθηκε στην Ελλάδα. Είμαστε πειραματόζω. Πολλά πράγματα λοιπόν που ελέγχθησαν είχαν στοιχεία λιθοφάνειας,
αλλά είχαν και λάθη μέσα, είχαν και διαστρεβλώσεις. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να ξαναρχίσουμε από την αρχή κάποια πράγματα και εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να σα διαβάσω το εξή. Για παράδειγμα, ποιο είναι ένα για να καταλάβουμε. Καταλάβουμε λάθος διάγνωση έγινε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είπαν, μιλήσανε για μεγάλο κράτος και όχι για κακό κράτος. Μιλήσανε για ποσότητα και όχι για ποιότητα. Εγώ είμαι 20 χρόνια στη Βουλή. Το ελληνικό κράτος δεν έχει σύστημα αξιολόγηση των δαπανών. Να εξοδεύονται 10 δισεκατομμύρια κάπου και δεν υπάρχει ούτε πριν ένα σύστημα να σκεφτούμε σχεδίου. Πρέπει να πάνε εκεί. Ούτε. Αλλά και εκ των υστέρων. Ούτε. Και αφού γίνει δουλειά, δεν υπάρχει ένα σύστημα. Έπιασαν τόπο αυτά τα 10 δις, όχι τόπο κοινωνικό, έστω. Mm-hmm. Ήθελα να πετύχω αυτό το στόχο. Το πέτυχαν. Αυτή η έλεγχη που κάνει το ελεκτικό συνέδριο είναι χρήσιμη, αλλά δεν απαντούσαν το ερώτημα. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα που αυτό που σας λέω τώρα που όλοι ενδεχομένως το γνωρίζουμε, γιατί δεν έγινε αυτό κεντρικό θέμα, αλλά αρχίζουμε. Ούτε να σου πω τι έγινε. Να έχει, ούτε τίποτα. Λοιπόν, έγινε το εξής. Ερώτημα... Έπιασε ο λογιστής, ο σκόπιμος και ιδιωτικής λογιστής του ΑΜΕΦ και λέει: στην Ελλάδα έχουμε τόσα έσοδα, τόσα έξοδα. Αν κόψουμε τις δαπάνες κατά 30%, ίσως σκελίζεται το πράγμα. Δεν σκέφτηκε, σκόπιμα δεν σκέφτηκε, ότι αν κόψω το 30% των δαπανών, πού θα πάει η οικονομία. Και φτάσαμε στο σημείο και τελειώνω με αυτό. Ναι. Διότι με ανησυχεί ο μυθριδατισμός. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε με τρόπο ουδέτερο. Άλλος ένας χρόνος ύφεση. Μα η ύφεση σημαίνει συρρήκνωση της οικονομίας. Όλοι οι κομματιών της οικονομίας. Ήδη λοιπόν η ελληνική οικονομία έχει μια συρρήκνωση αθρηστικά περί το 25% μαζί με το 13%, που είναι η μεγαλύτερη, από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως σε καιρό ειρήνης. Λοιπόν, το μήνυμα το δικό μου είναι, έχουμε υπερβεί το όριο που έλεγε και ο Γερμανός πρέσβης, πάμε σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια και ενδεχομένως από εδώ και πρέπει να σκεφτόμαστε όχι για νέα μέτρα. Έστω και αριστερά νέα μέτρα, ναι. Νέα διάγνωση. Νέα κατανόηση από την άποψη αυτή, το πακέτο το 13. Από την άποψη αυτή. Δεν θα βγει. Ούτε οι επόμενοι μήνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει την. Όχι μόνο την ανατροπή αυτή τη πολιτική με την οποία διαφωνεί και το οποίο είναι λογικό να επιδιώκεται από ένα κόμμα, αλλά και την άμεση ανατροπή τη κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζει τον εαυτό του, αλλά θέλει να προετοιμαστεί και η κοινωνία για ένα εγχείρημα το οποίο θέλουμε να έχει αίσιο τέλος. Εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε κυβέρνηση για να γίνουμε κυβέρνηση. Δεν θέλουμε να γίνουμε κυβέρνηση κάποιους μήνες και να πούμε κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Άρα δεν είστε έτοιμοι ακόμα, αλλά ο ασθενής απεδίωσε. Δεν είστε επομένως έτοιμοι. Εμείς είμαστε πανέτοιμοι από τις εκλογές και πριν. Το σχέδιό μας υπήρχε. Από εδώ και πέρα κάνουμε εμβάθυση. Και ξέρετε, η εμβάθυση είναι σαν τη γιώτρηση. Όσο πας, τόσο ανακαλύπτεις καινούργια προβλήματα. Ποιος όμως ξέρετε πολύ και από το χώρο της αριστεράς. Το ερώτημα που θέτει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι με ποιους, κύριε Δραγασάκη. Τα κόμματα κάνουν πολιτικές συμμαχίες, έχουν εταίρους, συζητούν κτλ. Εάν αυτά που λέμε είναι σωστά. Με ποιους. Εάν αυτά που λέμε είναι σωστά και δεν υπάρχουν σύμμαχοι, η κοινωνία θα αναδείξει τους συμμάχους. Ζούμε. Η κρίση που ζούμε έχει κάποιο όνομα. Ναι. Τη λένε διαρθρωτική κρίση. Εντάξει, κύριε Δραγασάκη, τα πολιτικά κόμματα κάνουν τις επιλογές. Σκεφτείτε πριν από λίγο χρόνια. Αν οι επιλογές συμμάχων είναι το Κουκουέ και η Ανταρσία, δεν θα είναι, και η κατεύθυνση. Αυτά είναι αυτά που υπάρχουν. Άλλο θέλω να πω. Ας σκεφτούμε όλοι πώς ήταν η κοινωνία, ο κόσμος πριν από δύο χρόνια και πώς είναι σήμερα. Καταρχήν, ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακόμα το 4-5%. Έτσι. Άρα, λέω το εσείς, αν η κοινωνία έχει ένα πρόβλημα και νιώθει ότι είναι όριμη να το λύσει, θα βρει τον τρόπο και τις δυνάμεις να το λύσει. Πάντως, στις εκλογές δεν ζητάτε. Πώς ζητάμε, διαρκώς. Διαρκώς ζητάμε, αλλά όχι με την έννοια την πολιτικάνικη, που μόλις τελειώνουν εκλογές, ζητάμε εκλογές. Εμείς ζητάμε να μην περάσουν αυτά τα μέτρα, να μην ψηφιστούν τα μέτρα αυτά. Έχουμε πολλά στάδια. Και ας έχουμε και λίγο υπομονή. Δεν είμαι εγώ μόνο που σκέφτομαι αυτά. Εκτιμάτε ότι δεν θα περάσουν τα μέτρα από τη Βουλή. Ένα μπορώ να σας πω. Και στις άλλες δυνάμεις, ένα μπορώ να σας πω, μιλώντας με βουλευτές. Δεν μπορώ να πω τίποτα ως πρόβλεψη, έτσι. Διακρίνω παντού μία ανησυχία έντονη. Να ανησυχία του αδιεξόδου, λέτε. Ναι, διακρίνω. Και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα έχει φτάσει και αυτό. Δηλαδή δεν είναι εύκολο συνολικά μια κοινωνία, αλλά και ένας άνθρωπος, αν δεν έχει δύο τέλεια κλπ. Άρα εγώ θέλω να βλέπω πάντα το μπουκάλι μισογεμάτο. Βλέπω ένα προβληματισμό ακόμα και στα κόμματα στα οποία μπορεί λέτε, και να εκφραστεί και στη Βουλή. Άρα το ένα είναι να μην περάσουν τα μέτρα. Αν περάσουν, θα επαναξιολογήσουμε τα πράγματα, συζητώντας και μαζί σας και με την κοινωνία. Εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δραγασάκη. Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Είστε καλά. Λοιπόν, να πάμε Βρυξέλλες. Σύνοδο κορυφής σήμερα. Ναι. Κρίσιμη, σημαντική. Μπορεί να μην είναι το μενού η Ελλάδα, Θάνο Δημάδη. Καλή σου μέρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μια πολύ σημαντική σύνοδο κορυφής, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι, Δημήτρη. Καλημέρα σε όλους. Οι Βρυξέλλες περιμένουν να ανοίξει αυτή η αυλαία
για τη Σύνοδο Κορυφής. Ωστόσο, οι αποφάσεις σίγουρα για την Ελλάδα δεν αναμένονται. Αλλά θα έλεγα ότι δεν αναμένονται και σημαντικές αποφάσεις και συνολικότεροι κατά ζητήματα που απασχολούν την Ευρωζώνη. Διότι η Γερμανία έχει επιβάλει αυτή τη στιγμή ένα status quo που λέει ότι πάνε όλα με ρυθμούς βραδαίως χελώνας. Διότι δεν θέλουν να συζητηθεί ούτε η στήριξη ούτε της Ισπανίας που επίκειται όπως προδιαγράφουν πολλοί. Ούτε φυσικά οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για την Ελλάδα, ούτε οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για την Κύπρο, η οποία υποβαθμίστηκε χθες από τη Standard & Poor's. Αυτά τα οποία επίσης η Γερμανία δεν θέλει να συζητηθούν, αλλά να φύγουν από το τραπέζι των διαβουλεύσεων, είναι και φυσικά η Τραπεζική Ένωση, διότι η Γερμανία δεν θέλει να προχωρήσει αυτή η Ένωση με τον τρόπο και την πορεία που έχει χαραχθεί από την Επιτροπή με βάση τις εισηγήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Αυτά τα οποία ίσως θα πρέπει να περιμένουμε είναι καταρχήν για την Ελλάδα μια γενικότερη δήλωση στήριξη, η οποία θα λέει απλά μια αναγνώριση των ελληνικών προσπαθειών. Ωστόσο, όμως, το χοντρό παιχνίδι πρέπει να περιμένουμε ότι θα παιχθεί από τη Σύνοδο Κορυφής και μετά και ότι όλες οι αποφάσεις θα ληφθούν, τουλάχιστον έτσι ευελπιστούν πολύ, στη Σύνοδο του Eurogroup στις 12 Νοεμβρίου. Εκεί ίσως ληφθούν και μια γενικότερη απόφαση και για την Ισπανία, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Κύπρο. Και σίγουρα αυτό το οποίο πρέπει να περιμένουμε Σύνοδο Κορυφής είναι να γίνουν κάποια βήματα, ούτως ώστε να προχωρήσει αυτή η ενοποίηση, η οικονομική ενοποίηση που χρειάζεται η Ευρωζώνη, με έναν κοινό ενδεχομένως προϋπολογισμό για την Ευρωζώνη που έχει φέρει στο τραπέζι των διαβουλεύσεων ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και τέλος, κλείνω να πω ότι από την πλευρά της η Γερμανία αυτό το οποίο κάνει είναι να δέχεται και τα πειρά του Γάλλου Προέδρου, ο οποίος είπε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ, και ο οποίος Γάλλος Πρόεδρος πρέπει να πούμε ότι θα παίξει και ένα πάρα πολύ σκληρό διπλωματικό παιχνίδι σε ό,τι αφορά την πρόταση του κ. Σόιμπλε για τον ορισμό ενός επιτρόπου στους κοινοτικούς προϋπολογισμούς, στους προϋπολογισμούς της Ευρωζώνης. Ο κ. Ολάντ είπε ότι αυτό μπορεί να γίνει εφόσον προχωρήσουν κάποια άλλα βήματα περαιτέρω. Μάλιστα. Θάνο Δημάδη, σε καλημερίζουμε. Έχεις δουλειά μπροστά σου, τα πούμε και στη συνέχεια. Να σε καλά. Θα πάμε σε ειδήσεις, αλλά λέω στους τηλεθεατές και στον κύριο Δραγαστάκη έπρεπε να μείνει. Εμείς ναι, δεν έπρεπε, καλά άνθρωπος έπρεπε να φύγει να πάει στη Βουλή. Αλλά λέω ότι το θέμα που θα συζητήσουμε μετά, ή μάλλον το θέμα είναι το ίδιο. Ο τρόπος που θα συζητήσουμε μετά είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερο. Και η κοινωνία προχωράει. Έτσι. Η κοινωνία ζει. Και περνάει ο χρόνος που λένε, και ο χρόνος δεν περνάει έτσι. Έτσι λοιπόν, άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε πριν από ένα χρόνο, έρχονται ένα χρόνο μετά να μας πούν πώς κύλησε η ζωή και σε τι κατάσταση, και να πούν αυτή η κοινωνία η ίδια. Πώς βίωσαν αυτόν τον χρόνο. Πώς βιώνουν. Λοιπόν, πάμε εμείς στην Σίλβια την Κλιμάκια, την καλημερίσουμε, να μας δώσει γρήγορα τις ειδήσεις σε συντομία. Έλα, Σίλβια. Καλημέρα και πάλι. Να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις εν συντομία. Σε απεργιακό κλειό σήμερα η χώρα λόγω της γενικής απεργίας για ΣΕΑ ΔΕΔΗ συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 στο πεδίο του Άρεως. Στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι σε μετρό, ΙΣΑΠ και μπλε λεωφορεία. Κανονικά λειτουργεί το τράμα. Κινητοποιημένα θα παραμείνουν τα ταξί από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας τα πλοία. Στάσεις εργασίας και οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας 10 με 1. Κλειστά τα περίπτερα και τα εμπορικά καταστήματα. Σε 48 ώρια απεργία προχώρησαν από χθες. Οι νοσοκομιακοί γιατροί έως και την Παρασκευή θα απέχουν από τα καθήκοντά τους οι δικηγόροι. Συμφωνήσαμε στον πυρήνα των μέτρων με την κυβέρνηση, λέει σε ανακοινωθέν της η Τρόικα, ενώ χαρακτηρίζει περιεκτικές και παραγωγικές τις διαβουλεύσεις με τις ελληνικές αρχές. Αισιόδοξο ότι θα λάβει η Ελλάδα την επόμενη δόση, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Κατηγορηματικά αντίθετο στις αξιώσεις της Τρόικας για τα εργασιακά εμφανίστηκε την Τρίτη ο Φώτης Κουβέλης. Η Τρόικα παίζει με τη φωτιά, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο την Ελλάδα όσο και την Ευρωζώνη, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος. Παραμένουν πολύ καλές οι σχέσεις των κυβερνητικών εταίρων, διευκρινίζει το Μέγαρο Μαξίμου. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός. Παρά τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρόκειται να καταλήξει σε αποφάσεις ούτε για την Ελλάδα, διευκρινίζει το Βερολίνο. Έκκληση στην Ευρώπη να προχωρήσει γρήγορα στη σύναψη συμφωνίας για τη δημιουργία τραπεζικής ένωσης και να στηρίξει τις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που αναλαμβάνουν οι χώρες, απίφθινε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι. 28.000 μέχρι στιγμής αγνοούμενοι στη Συρία, σύμφωνα με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν συνεχιστεί η πολιτική Ομπάμα, κινδυνεύουμε να γίνουμε Ελλάδα, δήλωσε ο Μίτ Ρόμνι στη δεύτερη τηλεμαχία με τον Μπαράκ Ομπάμα, που πραγματοποιήθηκε εν ώψη των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.
Η Ελλάδα έφυγε νικήτρια από τη Σλοβακία την Τρίτη με 1-0 χάρη στο τέρμα του Δημήτρη Σαλπεγγίδη στο 63ο λεπτό στον αγώνα του 7ου ομίλου για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Ελλάδα και Βοσνία βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του 7ου ομίλου με 10 βαθμούς. Γεια Σίλβια, καλημέρα. Λοιπόν, τώρα θα δείτε λοιπόν εδώ κοντά τους ανθρώπους που έλεγες Βασίλη πριν, που τους είχαμε ένα χρόνο πριν κοντά μας, τους περισσότερους τουλάχιστον. Ναι. Να δούμε πώς βίωσαν αυτό το διάστημα της κρίσης, σε τι κατάσταση βρίσκονται σήμερα, είναι καλύτερα, είναι χειρότερα. Θα πούν οι άνθρωποι τη γνώμη τους για τη διαδρομή. Ακριβώς. Μέσα από την προσωπική κατάσταση. Ο κ. Σταύρος Παπαδόπουλος εδώ κοντά μας, δημόσιος υπάλληλος, και ο κ. Δημήτρης Τσίγκος που είναι νέος επιχειρηματίας. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Κύριος Κεραμίδας. Κεραμιδάς. Γιατί βάλαμε τον τόνο στον Κεραμίδα. Και τον κύριο Παπαδόπουλο. Λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Παπαδόπουλο και στον κύριο Κεραμίδα. Πάμε και στους φίλους που έχουμε στο διπλανό στούντιο. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Πέτρο Βοργία. Κύριε Βοργία μου, μη διαμαρτύρεστε. Κύριε Βοργία, λέω. Καλημερίζουμε. Τίποτα, δεν μας ακούνε στο διπλανό στούντιο. Δεν μας ακούτε, παιδιά, στο άλλο στούντιο. Κύριε Βοργία, μας ακούτε. Ή ο κύριος Αλεξανδρής μας ακούει επίσης. Μάλλον όχι. Λοιπόν. Σε λίγο. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη να καλημερίσουμε την κυρία Γιώτα Παρασκευά και τον κύριο Δημήτρη Γκαγκάτση και τους δυο άνεργοι. Είχαμε άνεργοι. Καλημερίζουμε παιδιά και εσάς. Δεν ξέρω τώρα αν στο διπλανό στούντιο έχουμε καλύτερη επικοινωνία. Όχι ακόμα. Και έχουμε και ένα φοιτητή κοντά μας, τον κύριο Δημήτρη Ντόσα. Γεια σας κύριε Ντόσα, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα, καλημέρα. Θα τα πούμε σε λίγο. Αλλά ξεκινήσουμε από εδώ, τους κοντινούς που έχουμε εδώ δίπλα. Πριν να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με το ακριβώς διπλανό δωμάτιο. Με ποιο να ξεκινήσουμε, το δημόσιο ή με τον ιδιωτικό υπάλληλο? Με το δημόσιο θα ξεκινήσουμε. Και το δημόσιο, κύριε Παπαδόπουλε. Εμείς λοιπόν τα φταίμε για όλα, για όλη τη... Διότι... Ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, φταίμε εμείς. Ναι, διότι ό,τι τα ακούτε που λένε. Αλλά θα δούμε τώρα. Εμείς μας ενδιαφέρει... Για να δούμε τη διαδρομή τώρα, κύριε Παπαδόπουλε. Τα είχαμε πει πριν από ένα χρόνο. Έτσι. Πέρασε ένας χρόνος. Να ρωτήσω αν είναι καλύτερα, χειρότερα, είναι βλακώδης. Ερώτηση δεν είναι καλύτερα. Υπάρχει ένα τραγούδι, υπάρχει ένα τραγούδι παλιό που λέει ψέματα, ψέματα, φταίω εγώ που σε έμαθα να περπατάς στις γειτονιές να λες πως μ' αγαπάς. Οπότε τι να πεις, ας πούμε. Καλύτερο, ναι. Από... Είναι καλύτερα τα πράγματα, όντως είναι καλύτερα, διότι τώρα έρχεται πιο πολύ αλληλογραφία στο σπίτι μου. Γιατί μου ήρθανε μέσα σε 4 μήνες να πληρώσω την εφορία, να πληρώσω το χαράτσι μέσα στη ΔΕΗ, να πληρώσω το ΕΤΑΚ του 10, να πληρώσω το ΕΤΑΚ του 11, να πληρώσω το ΕΤΑΚ του 12. Δόξα σε ο Θεός. Εντάξει. Περιμένω να τα πληρώσω. Τα, έτσι, ναι, έχω ένα πακέτο. Κάθε μέρα πάω σπίτι μου και βλέπω. Έχετε φίλους. Έχω φίλους πολλούς, ναι. Στην ουσία στη δουλειά μας. Στην ουσία της δουλειάς. Βγάλετε το οικονομικό, ναι, το μετά. Το αφήνουμε. Στην ουσία της δουλειάς. Στην ουσία της δουλειάς μας. Τι έλεγε ο Λαμπράκης όταν κατέβαινε στην πορεία, στο 1-4, η υποστηρητήριση του συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Η εκπαίδευση επαφίεται στον πατριωτισμό των δασκάλων. Δηλαδή, πώς θα πάει ο δάσκαλος να βρει τα υλικά που χρειάζεται για να κάνει τη δουλειά του. Διάβαζα προχτές, είχα να κάνω ένα μάθημα στα παιδιά και έλεγε μέσα ο άνθρωπος που, το βιβλίο του δασκάλου, ας πούμε, που δείχνει πώς να κάνεις το μάθημα, ότι πρέπει να πάρεις έναν ογκομετρικό σωλήνα. Ένα απλό πράγμα σας λέω, έτσι, να δουν τα παιδιά την έννοια του όγκου. Να πάρεις, λέει, ένα ογκομετρικό σωλήνα και να βάλεις μέσα ένα αυγό, μια πέτρα, μια κυμολία. Ο ογκομετρικός σωλήνας, βέβαια, δεν υπάρχει στο σχολείο. Και δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα να τα αγοράσουμε, καθότι τα χρήματα πήγανε να κρατηθούν σε κάποιους λογαριασμούς από την περασμένη φορά. Κυμολίες δεν έχουμε, οι καθαρίστες δεν ξέρω πότε θα πληρωθούν. Το πετρέλαιο, μάλλον το φυσικό αέριο, μας έστειλε χτες ένα μήνυματάκι, ήρθε ένα γράμμα, το οποίο το διάβαζε η διευθύντρια, την είδα κλαμμένη. Δεν κατάλαβα, δάκρυσε πάντως. Τι να σας πω τώρα από τα υπόλοιπα, πώς πάμε στη δουλειά μας? Ναι, πάμε καλά. Και απώλεια πώς είναι? Πάμε καλά, μαζεύουμε τα τοστάκια και τα σαντουιτσάκια που φέρνουν ο Σύλλογος Γονέων και κάποιοι γονείς κρυφά και τα δίνουμε σε ένα δάσκαλο κρυφά και περνάνε κάποια παιδάκια από το δωματιάκι του δασκάλου και παίρνουν το σαντουιτσάκι για να φάνε. Και μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι πλούσια, έτσι, στον Πειραιά. Ας πούμε πλούσια. Ναι, ναι. Είναι η Καστέλα. Έτσι. Είναι, ναι. Η Καστέλα δεν είναι μια περιοχή η οποία έχει φτωχούς ανθρώπους. Κι όμως στην Καστέλα μέσα, σε ένα σχολείο, το κατεξοχήν της Καστέλας, έχει παιδιά που πεινάνε. Πάμε και στον κύριο Κεραμιδά να κάνουμε ένα πρώτο κύκλο. Κύριε Κεραμιδά, εσείς. Καλημέρα. Στον ιδιωτικό τομέα είναι χάος η κατάσταση. Εσείς ήσασταν και άνεργος πριν. Ήμουν άνεργος, ναι, πριν 2 χρόνια ήμουν άνεργος. Απλά από το τίποτα, τώρα έχεις τα καθημερινά σου. Είναι ο νομοθέτης και γενικά οι κυβερνήσεις αυτή την τελευταία τριετία έχουν δώσει το δικαίωμα στους εργοδότες να κάνουν ό,τι θέλουν. Τους έχουν αφήσει ελεύθερους και κάνουν ό,τι θέλουν. Κάποτε ένας φίλος μου είχε πει ότι, Δημήτρη, είμαστε σκλάβοι με επιτυχία. Τώρα τα λόγια του επαληθεύονται. Καθημερινά το βιώνω
Και είναι δύσκολα τα πράγματα. Είμαστε στην πιο παραγωγική φάση τη ζωή μα. Είστε πάνω σε αυτό που έχετε, η δουλειά είναι στο αντικείμενο που σου δώσατε. Στο αντικείμενο, ναι, δόξα τω Θεώ είναι στο αντικείμενο τώρα. Ναι. Πάμε το. Τα πολλά πτυχία δεν βοηθάνε. Αυτό. Τα πολλά πτυχία δεν βοηθάνε. Και τα κρύβουν ορισμένοι, λέει κιόλα. Ακριβώ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εμφανίζονται σαν ακριβοί εργαζόμενοι με το πτυχίο, οπότε δεν κάνει. Ως παραπάνω προσόντα, ναι. Και το θέμα είναι ότι μα κόψαν τα φτερά και μα κλέψανε τα όνειρα τα οποία δεν κοστίζουν. Αυτό και είναι οι άνθρωποι. Άρα ο κύριος Ντόσας θα βρει μπροστά του αυτό το μέλλον που έχετε εσείς τώρα, λέω ο φοιτητής ο Δημήτρης ο Ντόσας. Μπροστά του κάτι τέτοιο θα βρει. Όπως είναι. Καλημέρα, ναι. Έτσι, κύριε Ντόσα. Να λέω πώς θα πάνε και τα πράγματα. Ναι, και επιτρέψτε μου, σαν ο πιο μικρός της παρέας, ίσως να είμαι λίγο πιο ρομαντικός αυτό πάνω. Και να σας πω ότι είμαστε άνθρωποι και αυτό που νιώθω εγώ σαν 22 χρονών είναι ότι δεν θέλω απλά να επιβιώνω, θέλω να ζω. Και αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας, αν θέλετε. Δηλαδή, αυτό που με φοβίζει εμένα δεν είναι η γενική αλήθεια ότι μπορεί να πάρω το πτυχίο μου και να μην βρίσκω δουλειά. Αλλά αυτό που με φοβίζει είναι ότι μπορεί να δουλεύω χωρίς έμπνευση και χωρίς κίνητρα γι' αυτό. Δημήτρη, συγγνώμη, καλημέρα. Απλά να πω ότι πλέον η ζωή έχει αλλάξει. Έχουμε καταδύσει να κάνουμε μόνο εργασία και ύπνο. Δεν έχουμε προσωπική ζωή. Δεν υπάρχει. Γιατί καλώς ή κακώς τελειώνεις το απόγευμα και παίρνεις και δουλειά για το σπίτι. Δεν είμαστε. Όποιος έχει δουλειά, μηχανή. Γιατί σε λίγο θα πάμε στους αυτό ακριβώς λέει. Έχει, ναι. Ναι, αυτό λέει και ο Δημήτρης, ο άλλος Δημήτρης, ο φοιτητής δηλαδή. Ότι τελικά διαμορφώνεται ένα περιβάλλον που ιδιαίτερα τα πιο νέα παιδιά, όπως εσείς, δεν τα εμπνέει. Δεν είναι μόνο η έλλειψη της εργασίας, αλλά και η δουλειά πολλές φορές είναι δουλειά για τη δουλειά. Για να βγάλεις 5 ευρώ, ας πούμε, για να μπορείς να περάσεις τη μέρα. Αλλά δεν έχει προοπτική. Θα το συζητήσουμε έτσι κι αλλιώς ευρύτερα. Πάμε και στον πιο μεγάλο που λένε της παρέας. Από τον πιο νέο στον πιο μεγάλο της παρέας. Κύριε Βοριά, εσείς συνταξιούχος είστε, συνταξιούχος παραμένετε. Με μικρότερη σύνταξη. Με μικρότερη σύνταξη, φαντάζομαι. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Τι άλλαξε μέσα σε αυτόν τον χρόνο για εσάς? Τι άλλαξε με. Ναι. Πάρα πολλά έχουν αλλάξει. Εκ πρώτης να πω ότι έχω εκπλαγεί με τα παιδιά, το λόγο τους είναι πάρα πολύ καλή. Η νεολαία σημερινή βλέπουμε. Το πώς βλέπει το μέλλον, όνειρα δεν έχουν. Δεν μπορούν να φανταστούν το τι είναι να ονειρευτούν για κάτι καλύτερο. Εγώ, τέλος πάντων, η επιλογή μου τότε ήταν να γίνω ηλεκτρολόγος, αργότερα ταξίδεψα, καθώς ξέρετε. Αλλά επιτρέψτε μου να πω κάτι που με πνίγει και θέλω να το να εκφραστώ. Τι είναι, πείτε, κατά καιρούς, πριν μπούμε σε κάποιο άλλο θέμα, κατά καιρούς έχετε φιλοξενήσει πολιτικούς, υπουργούς και έτσι έχετε ρωτήσει. Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, με μνημόνια, με περικοπές των συνταξιούχους πια αυτή τη στιγμή που είναι το κόκκινο πανί. Φτάσαμε όλη μέρα. Ναι. Και σας δίνω μια απλή απάντηση. Καταλαβαίνουμε ότι κάναμε λάθη, πρώτον. Δεν τρέξαμε πολύ και κατανοούμε τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, εγώ βγάλα το 23ο Δημοτικό Σχολείο στο Χατζηκυριάκιο και δεν ξέρω τι λάθη έχω κάνει που να κάνω ζημιά σε κάποιους άλλους. Αυτός ο κύριος υπουργός που έκανε λάθη με τόσα πτυχία τυχοκολλημένα στο σπίτι του και με μια σειρά συμβούλους πίσω από την πλάτη του και μας λέει ότι έκανε λάθη. Δεν τρέξαμε πολύ. Να βάζουμε νεύτη που λέγαμε πιτσιρικάδες. Και κατανοούμε τον ελληνικό λαό για την όλη αυτή την κατάσταση. Το θέμα είναι ότι ξαναψηφίζονται αυτοί που έκαναν τα λάθη. Λέτε εσείς αυτό που λέτε, που έχετε δίκιο. Και οι πολιτικοί το παραδέχονται, λένε να αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη. Αυτό τον όρο που εφήβρε ο άιμνης ο Ανδρέας Παπανδρέου και τελειώνει το θέμα. Μετά όμως εκτίθεται ξανά στο λαό. Και ο λαός πάει και ξαναψηφίζει. Πολλές φορές και τα ίδια πρόσωπα. Το ίδιο πρόσωπο. Το ίδιο συγκεκριμένο. Θα τα συζητήσουμε και με τα παιδιά. Κάνουμε ένα πρώτο γύρο έτσι. Κουβέντα να το πω έτσι. Φταίω εγώ που σε έμαθα να περπατάς στη γειτονιά. Πάμε και στον κύριο Αλεξανδρή λοιπόν. Ναι. Βιβλιοπόλη στο επάγγελμα που λένε. Κύριε Αλεξανδρή, τι λέτε. Χειροτέρεψε, καλυτέρεψε. Ή έμεινε σταθερό. Γιατί είναι και ιδιαίτερο ο χώρο. Γι' αυτό το λέω. Έχουμε συνηθίσει κάθε μέρα που περνάει να λέμε μαύρη μαυρίλα πλάκο σε μαύρη σαν καλιακούδα, κάθε μέρα και χειρότερα. Εγώ σήμερα αισθάνομαι λίγο πιο αισιόδοξος, γιατί άκουσα στις πρωινές ειδήσεις ότι στις Βρυξέλλες θα βγάλουμε κάνα μαρούλι καλό. Ίσως επειδή... Εγώ τα λαχανάκια Βρυξελών ήξερα, ρε παιδιά. ίσως επειδή τελευταία ένας εκβιασμός που είναι αχνός μυρίζει εκλογές πάλι. Έτσι λέτε. Ίσως να φοβηθούν λίγο και μας δώσουν κανένα ψίχουλο παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει χαμόγελο πια. Η αγορά κάθε μέρα στενάζει, είναι όλο και χειρότερα. Αποτέλεσμα δεν βλέπω. Ελπίδα δεν βλέπω, εκεί είναι το κακό. Εάν δεν βλέπετε εσείς πάντως ελπίδα, κύριε Αλεξανδρή,
Σκεφτείτε δύο άνθρωποι που ήταν άνεργοι πέρσι και παραμένουν άνεργοι, η κυρία Παρασκευά και ο κύριος Ζωακάτσης, τι ελπίδα βλέπουν. Για να τους ρωτήσουμε, να πάμε και σε αυτούς να πάρουμε μια κουβέντα πριν το διάλειμμα μας. Είναι ίδια η κατάσταση, παιδιά, καλημέρα κιόλας. Όπως τα είχαμε πει πέρσι που λένε. Καλημέρα κύριε Λιρετζή και κύριε Οικονόμου. Άστε καλά. Καλημέρα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω με ποιο δικαίωμα αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκλέψει τη ζωή μου, έχουν εκλέψει τα όνειρά μου. Είμαι 1,5 χρόνο άνεργο. Δεν μπορώ να επιβιώσω, η οικογένειά μου και εγώ ο ίδιος. Σωστό το ερώτημα. Έχετε πάρει απάντηση από κανέναν? Όχι κύριε, από κανέναν. Ποιος θα μας απαντήσει? Που βαθίζουν τον κόσμο τους νέους ανθρώπους σε ανεργία. Τολμούν να απαντήσουν, σε τι να μας απαντήσουν? Κύριε Παρασκευά, γίνεται... Μας εξαθλιώσανε. Κάνετε αλλεπάλληλες, φαντάζομαι, προσπάθειες να βρεθεί απάντηση στο πρόβλημα της ανεργίας, δηλαδή ψάξατε για δουλειά κτλ. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ναι. Mm-hmm. Και... Με τρία παιδιά ανήλικα και τα τρία στο δημοτικό. Και σε κανένα τομέα όπου απευθύνθηκατε δεν βρέθηκε πόρτα? Πουθενά, όλες οι πόρτες κλειστές. Με άτρα 2 χρόνια άνεργο, με χρέη στην εφορία και στο ΤΕΒΕ. Και στο τέλος έρχονται να μου πούνε ότι τα παιδιά μου είναι και τεκμήριο διαβίωσης. Κυρία Παρασκευά, θα μας πείτε μετά το διάλειμμα πώς ξεκινήσουμε... κάνετε αυτό τον άθλο με τρία παιδιά, είπατε, ή τέσσερα, τρία. Με τρία παιδιά, πώς, αυτό είναι ολυμπιακό άθλημα. Ναι. Δηλαδή πώς καταφέρνετε με τρία παιδιά άνεργοι 4 χρόνια να επιβιώνετε ακόμα? Δεν τα καταφέρνουμε. Θα μας τα πείτε μετά το διάλειμμα, παρακαλώ να μείνουμε όλοι όπως είμαστε. Τον κύκλο της σε 3-4 λεπτά θα είμαστε εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, επιστρέφουμε, παιδιά. Συζητάγαμε εδώ και λίγο με τα παιδιά. Να δούμε όμως, υπάρχει. Να ξεκινήσουμε από τους δύο φίλους από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αν υπάρχει. Προοπτική, ρε. Στην οπτική τους, ας πούμε, και στις σκέψεις τους κτλ. Η αισιόδοξη προοπτική, η δυνατότητα να δουν τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο. Γιατί για δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουν παιδιά, οικογένεια κτλ. Πέραν των υποχρεώσεων που δημιουργούν ένα δραματικό περιβάλλον, ψάχνει να βρει κανείς και αν μπροστά υπάρχει κάτι. Τι θα ζήσει τη ζωή σου έτσι? Δεν ξέρω. Τι λέτε, κυρία Παρασκευά? Εσείς το βλέπετε ζωή αυτό? Να θέλετε ένα σπίτι. Ναι. Με χρέη στα ενίκια και στα ρεύματα. Αυτή τη στιγμή πάλι είμαστε με 5 ενίκια πλήρωτα και με ρεύμα, να μην μιλήσω, 1.700 ευρώ απλήρωτο. Με 3 παιδιά που θέλουν παπούτσια, ρούχα, τρόφιμα. Το μόνο που έχουμε βοήθεια είναι μακαρόνι και ρύζι. Να πάω στη ΔΕΗ με το μακαρόνι ή με το ρύζι. Έχετε βοήθεια από την οικογένειά σας? Πώς συντηρήσετε, πώς περνάτε την καθημερινότητα? Από κανέναν. Μόνο από την εκκλησία. Πήρα χαρτί από την εκκλησία και πήγα στην εφορία. Μέχρι τώρα δεν υπέβαλα φορολογική δήλωση. Όχι, μου λέει, θα υποβάλεις γιατί τα παιδιά σου είναι τεκμήριο διαβίωσης. Πώς τα ταΐζεις, μου λέει, με μαύρα. Από τα μαύρα θέλουμε κι εμείς. Αυτό ήταν η απάντηση της εφορίας. Έτσι σας είπε η εφορία? Ναι, αυτή ακριβώς. Εμείς λέει θεωρούμε ότι τα βγάζεις μαύρα και από τα μαύρα θέλουμε κι εμείς. Την έπιασε τη μαύρη οικονομία, να πείτε στον έφορο, στο κέντρο της μαύρης οικονομίας ήταν. Τι εκαθαριστικό είναι αυτό? Εκαθαριστικό με 3.000 τεκμαρτό, αφαίρεται από την εφορία, ενώ εγώ υπέβαλα μηδενικό, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς τίποτα και με 40 ευρώ να πληρώσω εφορία. Έχοντας χαρτιά από την εκκλησία. Αν δεν είχα, θα ήταν πολύ περισσότερα να πληρώσω. Από πού? Κύριε Κακάτση. Κύριε Λιρετζή, εγώ όταν γυρνάω στο σπίτι και με ρωτάνε τα παιδιά μου, δύο μικρά παιδιά, παπά, γιατί δεν δουλεύεις, τι πρέπει να απαντήσω αυτά τα παιδιά? Όποιες πόρτες και να χτυπήσουμε, μας λένε ότι είσαι μεγάλος, ότι έχεις φτάσει 47 χρόνια και δεν μπορείς να εργαστείς. Μας έχουν κατατήσει να νιώθουμε ανίκανοι, ανήμποροι, να ταΐσουμε την οικογένειά μας, τα παιδιά μας. Μας έχουν εξαθλειώσει σαν άνθρωπους, σαν οικογένεια, σαν... Εσείς βλέπετε, κύριε Γκάτση, κάποια ελπίδα στο βάθος? Όχι, σας δίνετε κάποια έχετε προοπτική. Μια σκέψη. Να μιλήσουμε λίγο και από την πλευρά της κοινωνίας. Τι θα τους λέγατε του πολιτικού, να κάνει τι? Τι? Να πω κάτι. Να πείτε, κυρία Παρασκευά. Αναφέρατε τη λέξη όνειρο και προοπτική. Ναι. Στο δικό μας λεξιλόγιο δεν υπάρχουν αυτές οι λέξεις. Το λέω αν σας δημιουργείτε μια τέτοια αίσθηση αισιοδοξίας από τα πράγματα. Μας λένε οι πολιτικοί μας, αυτό είναι το τελευταίο πακέτο, περνάμε το τελευταίο κάβο μας, λέει ο κύριος Σαμαράς. Άντε ρε παιδιά, λέει, να βάλουμε λίγη πλάτη ακόμα να τελειώνουμε. Συγγνώμη λίγο. Έτσι μας λένε. Ναι. Συγγνώμη λίγο. Ποιο πακέτο? Εγώ δεν ήμουν ποτέ από αυτούς που πήρα κάρτες, που πήρα δάνεια, που ούτε μαζί τα φάγαμε. Εγώ δεν έφαγα ποτέ λεφτά. Γιατί τώρα πρέπει να συμμετέχω στο πακέτο? Δεν το κατάλαβα. Γιατί?
Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο μας για να συνεχίσουμε. Ναι. Ελάτε κύριε Κακάτσι, ας δώσουν δουλειές στους ανθρώπους να μπορέσουν να ζήσουν. Δεν ζητάμε τίποτα. Ούτε ελεημοσύνης ούτε τίποτα. Δουλειά ζητάμε. Να ταΐσουμε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας. Ένα επίδομα τριτέκνων παίρναμε και αυτό το κόψανε. Ήταν 44 ευρώ το παιδί και μας κόψαν το επίδομα. Χωρίς εισοδηματικά, χωρίς τίποτα. Με ποιο κριτήριο? Για να περάσουμε, να συνεχίσουμε την κουβέντα. Τα ερωτήματα είναι πολύ συγκεκριμένα, νομίζω, και σαφή. Πάμε στον πιο νέο της παρέας να μας πει, κύριος, από τη δική του πλευρά, αν υπάρχει μια σκέψη για το αύριο που να είναι καλύτερο. Δηλαδή, ένας νέος άνθρωπος τι θα ήθελε, ρε παιδί μου, για να γίνει ώστε να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Δημήτρη, ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή περιγράφουμε μια κατάσταση και αυτό που θα έλεγα εγώ ότι θα ήθελα να γίνει για να αλλάξει όλη η κατάσταση είναι καταρχάς ότι πρέπει να το επιλέξουμε. Και για να το επιλέξουμε αυτό, κύριε Λιτζή, κύριε οικονόμου, εμείς δεν παλεύουμε μόνο για ένα αριθμό και ένα οικονομικό δίκτυο. Εγώ αυτό που θα ζητούσα από τους πολιτικούς και από την κυβέρνηση είναι μια πλήρης αλλαγή σε όλο, στο δομικό κομμάτι του συστήματος. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν γίνεται να ζούμε σε μια χώρα η οποία θα πρέπει να βασίζεται στον πρωτογενή τομέα και να μην παράγει. Νομίζω πρέπει να πιάσουμε τα πράγματα από τη βάση τους και όχι απλά. Σωστός, πολύ σωστός ο Δημήτρης. Όλα αυτά που περιγράφω αυτή τη στιγμή και αυτό που είπε πριν ο φίλος Δημήτρης είναι συνέπειες του συστήματος στο οποίο ζούμε. Ακριβώς. Αλλαγή του συστήματος, του μοντέλου, λέτε εσείς. Ακριβώς. Το οποίο, Δημήτρη. Είναι σάπιο αυτό το σύστημα. Καταραίει σιγά-σιγά. Πρέπει να αλλάξει. Κούρασε τον κόσμο και δεν περπατάει άλλο. Ναι, κύριε Κακάτσι. Το σάπιο, φίλε Δημήτρη, το κόβουμε. Στη χειρουργική την γάγγραινα, αν δεν μπορεί να τη θεραπεύσει, να την κόβουμε. Όλοι συμφωνούμε. Καιρός ακροτηριάζουμε αυτό το σάπιο σύστημα. Ναι, γιατί δεν βγαίνει, είναι αλυσίδα το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς. Δεν πρέπει να το δεχτούμε καταρχάς αυτό. Μάλιστα, κύριε Παπαδόπουλε. Εμένα από αυτά που ακούω με κάνανε να ντρέπομαι να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω όταν έχω τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν και. Η κοπέλα έχει τρία παιδιά. Έχω εγώ τρία παιδιά και δυσκολεύομαι που έχω μισθό. Εκείνη δεν έχει μισθό. Τι να πω, εγώ ντρέπομαι να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή. Το μόνο που έχω να πω είναι, αν μας βλέπει κανένας από τους μεγάλους σήμερα, τουλάχιστον κάτι να κάνουνε. Μια κουβέντα από τον κύριο Αλεξανδρή και τον κύριο Βοριά. Κυρία Παρασκευά, ένα λεπτάκι να προλάβουμε να πούμε μια κουβέντα και οι υπόλοιποι. Κύριε Αλεξανδρή, και εσείς επί της προοπτικής μιλάτε. Που λένε και στην αγορά. Έχω τρελαθεί στα προβλήματα. Δηλαδή, ειλικρινά τα έχω χαμένα με τόσα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο. Και θα ήθελα τελείως εκτός αυτής της συζήτησης να θέσω ένα ερώτημα. Εάν κάποιος έχει πάρει πριν 4 χρόνια από την κάρτα του που είπε η κυρία δεν έχω πάρει ούτε κάρτα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που από ανάγκη έφτασε ένα σημείο να πάρει κάποια χρήματα από κάρτα. Και από προσωπική μου εμπειρία σας ρωτάω το εξής. Ένας πριν 4 χρόνια πήρε 2.000 από μια κάρτα γιατί ήρθε σε μια ανάγκη. Μέχρι σήμερα εξακολουθεί να χρωστάει 2.000 μόνο. Όταν τους τόκους που έχει πληρώσει ανέρχονται σε 4.700. Μάλιστα. Τι απάντηση μπορεί να δώσει κάποιος σε αυτό το πρόβλημα που δεν είναι προσωπικό μου μόνο, σε εκατομμύρια. Κύριε Βοριά, μια κουβέντα και από εσάς. Εσείς το πιο τυχερός μάλλον προλάβατε, πήρατε σύνταξη. Ζήσατε πράγματα που μπορεί να μην ζήσουμε εμείς, οι νεότεροι. Μπορεί, λέω. Είναι γεγονός. Πήρα μια σύνταξη, η οποία, όπως είχαμε την περασμένη φορά, κάθε μήνα κόβεται. Πήρε χθες ένα ενημερωτικό από τον Άτη. Κάθε μήνα, ούτε δώρο Χριστουγέννου, ούτε Πάσχα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αν σας πω ότι έχω στην τσέπη πόσα ευρώ, σαν και εμένα υπάρχουν πάρα πολλοί. Εγώ έχω συγκινηθεί πάρα πολύ με το ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη και τα παιδιά μου έχουν συγκινήσει που είναι νέοι. Και αναρωτιέμαι πραγματικά όταν βλέπουμε ότι διαβάζουμε το 2025, 30, 50, 60. Τι χρονολογίες είναι αυτές. Δεν λέω ότι την επόμενη εβδομάδα το θέμα θα έχει λυθεί. Μιλάμε για ο εγγονός μου είναι 5, θα γίνει 105. Τώρα. Και τώρα τι γίνεται, σωστά. Τα παιδιά, νέα παιδιά 22 χρονών. Τι να πω εγώ. Το έχω εντελώς χαμένο. Και καλά είναι κάθε μέρα να βγάζετε τέτοιες περιπτώσεις που ξέρω ότι βγάζετε, να μιλάνε οι νέοι άνθρωποι και οι. Το κάνουμε, κύριε Βοριά, όσο μπορούμε. Μια κουβέντα τελευταία, κυρία Παρασκευά. 30 δευτερόλεπτα πρέπει να κλείσουμε. Να πω κάτι. Τώρα, αυτή τη στιγμή είμαστε δίπλα στο σχολείο που είναι τα παιδιά μου 6, 7 και 11 χρόνων. Είναι διάλειμμα και περιμένουν κάτι να φάνε. Είναι στα κάγκελα. Εγώ τι θα τους δώσω, όχι το 30 και το 50. Τώρα. Έτσι είναι. Τι έτσι. Θα γίνει τώρα. Δεν κάνουν απεργίες. Παιδιά, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους, κυρία Παρασκευά και αγαπητοί φίλοι εδώ. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
Λοιπόν, άντε. Πάμε στις αγορές σιγά σιγά. Βάλια μου, δεν το ξέρω αυτό που μου λες. Λέει να σχολιάσουμε ότι είχαμε μια τουρκική φρεγάτα επί τριήμερο την περασμένη εβδομάδα και ένα υποβρύχιο χθες στην Εύβοια. Για τουρισμό, φαντάζομαι, θα ήρθαν τα παιδιά. Ναι. Εγώ θέλω να σχολιάσω λίγο την παρουσία των φίλων εδώ. Mm-hmm. Και να τη δω από τη ματιά αυτού που τους έζησε και τον προηγούμενο χρόνο. Ναι. Η περσινή πίκρα έχει μετατραπεί σε οργή. Έτσι. Λέω προς τους. Αυτό φοβάμαι ότι δεν το βλέπουν οι πολιτικοί. Την οργή της κοινωνίας που δηλαδή, βράζει. Ο περσινός προβληματισμός, δυσκολία, να δούμε πίκρα κτλ. Και πίκρα, ναι. Έχει μετατραπεί σε θυμό και οργή. FXM.gr παρακολουθούμε καθημερινά σε ζωντανό χρόνο τις ισοτιμίες των νομισμάτων και τις αγορές. Λοιπόν. Πάμε να το δούμε και τώρα λοιπόν. Και ξεκινάμε με την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που είχε νέα άνοδο. Καθώς οι αγορές προεξοφλούν το επίσημο έτοιμο βοήθειας από την Ισπανία. Σήμερα ξεκινάει σύνοδος κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε τι θα γίνει. 31-20 το κλείσιμο. Ναι. Ναι. Όπου εδώ δεν έχουμε κανένα. Είναι επενδυτικά διάφορο στην πραγματικότητα. Δεν έχουμε κανένα νεότερο σημάδι. Στο 1-21. Δολάριο γεν. Προσπάθεια της ισοτιμίας να περάσει πάνω από την σημαντική αντίσταση των 79 γεν ένα δολάριο. Τεχνικά η εικόνα αρχίζει να γίνεται αισιόδοξη. Χρειάζεται προσοχή, λένε οι γνωρίζοντες, στα 79 γεν το δολάριο. Ο χρυσός τώρα επιχειρεί να βάλει ένα τέλος στην πτωτική του κίνηση, αλλά η τεχνική του εικόνα παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη στα 1750 δολάρια η ουγγιά. Ο μάλλον χρυσός είχε μεγάλες διακυμάνσεις. Έκλεισε ουσιαστικά μετάβλητος στα 92 δολάρια το βαρέλι. Έχει μια τάση να τσιμπάει λίγο προς τα πάνω mm-hmm. και στο βενζινάδικο λίγο περισσότερο από το. Συνήθως έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Πάμε στον Dow που είχαμε έντονες διακυμάνσεις, αλλά τελικά ο Αμερικανικός δείκτης έκλεισε για μια ακόμη μέρα με κέρδη στις 13.560 μονάδες. Αυτά σας καλημερίζουμε. 11 η ώρα ακριβώς θα τα πούμε στο Sky 100,3. Μόνο για τα ζητήματα απεργίας. Απεργιακά θέματα γιατί έχουμε και στάσεις εργασίας 11 με 3 υποτίθεται. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν, όλους, για διάλειμμα και επιστρέφουμε. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing.